Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη και οι επιβαρύνσεις είναι απανωτές για τους αγρότες. Έτσι λοιπόν σήμερα κατέβασαν τα τρακτέρ στους δρόμους. Πεδίο διαμαρτυρίας ήταν τα γραφεία του ΔΔΕ στην Καλαμάτα, όπου και εμφατικά σημειώθηκε πως δεν θα επιτραπεί να υπάρξει καμία διακοπή παρογής ρεύματος σε αγρότες και βέβαια σε νοικοκυριά, ενώ κατατέθηκαν αιτήματα για μειώσεις στα όσα καλούνται να πληρώσουν. Οι αγρότες έβγαλαν ξανά τα τρακτέρ στους δρόμους, στην πρώτη οργανωμένη κινητοποίησή τους. Να μην δοθεί κανένα ρεύμα σε μαζί με κατάσταση αγροτική. Εκκίνηση των αγροτικών μας κινητοποιήσεων, συντονισμένη με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σε όλη την Ελλάδα σήμερα συγκεντρώνονται τρακτέρ. Η Μεσίνη δίνει το πρώτο στίγμα στον νομό, κάνοντας αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ. Το ρεύμα είναι για μας ένα εργαλείο το οποίο έχουμε στα ποτίσματά μας και είχαμε τόσα χρόνια το αγροτικό ρεύμα. Και εκεί που ζητάγαμε να μας το μειώσουν γιατί δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε, ήρθε μια αύξηση πάνω από 100%. Η οποία μας οδηγεί στο να μην μπορούμε πλέον να ποτίσουμε. Για να διαμαρτυρηθούμε για τις πρωτόγνωρες αυξήσεις στο ρεύμα και στις γεωτρήσεις μας και στα σπίτια μας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί πιο δυναμικά. Εμείς σαν αγροτικός σύλλογος την Κυριακή υπάρχει άλλη μια σύσκεψη. Μέσα στη βδομάδα να στηθεί μπλόκο. Η αύξηση του κόστου παραγωγής και κυρίαρχα οι αυξήσεις στο ρεύμα είναι εκείνα που καίνε τους αγρότες. Πανελλαδικά κινείται, οι αγρότες όλοι είναι σε αναβρασμό, βγαίνουν αυτό. Τα προβλήματα είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα. Ενέργεια, ρεύμα, εφόδια. Γενικά το κόστος παραγωγής είναι δυσβάστακτο, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Ξεκινάμε από σήμερα, θεωρούμε ότι για αρχή είμαστε καλά. Σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους εδώ του νομού θα προχωρήσουμε σε μαζικές κινητοποιήσεις και θα κλιμακώσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή με παγετούς όλο αυτόν τον καιρό από ό,τι βλέπετε προσπαθούμε να ποτίσουμε στα πατατοχόγραφα και σκεφτόμαστε το αν θα βάλουμε μπροστά τη γεννήτρια ή όχι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το ρεύμα, ζητάμε άμεσα την κατάργηση της λίτρας αναπροσαρμογής. Ταυτόχρονα να κάνω ένα κάλεσμα να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν αγροτικά μηχανήματα σε όλα τα κεφαλοχώρια. Η πρώτη συντονισμένη κινητοποίηση είχε ως επίκεντρο τα γραφεία του ΔΔΕ στην Καλαμάτα. Διαμαρτυρία για τις δυσβάστακτες επιβάρυνσεις, αλλά και για να μην προχωρήσει καμία διακοπή ρεύματος σε αγρότες. Δηλαδή, εσείς δεν είσαστε υπεύθυνοι, μόνο εντολές. Εμείς, ναι, ωραία. Εμείς σας ζητάμε να μην εκτελείτε τις εντολές. Να μην εκτελείτε τις εντολές των διακοπών. Αυτό εμείς σας ζητάμε. Ο μόνος δρόμος, και καλούμε τους αγρότες να στηρίξουν τα μπλόκα. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε κάτι είναι να βγούμε στους δρόμους. Τα προβλήματα πάρα πολλά, κάθε χρόνο προστίθονται κι άλλα και παραμένουν άλυτα. Ο πρωτογενής τομέας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ανατιμήσεις και ενέργεια τσακίζουν πραγματικά την ελληνική παραγωγή. Χαρακτηριστικά τα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή «Διάλογοι». Η λέλαπα των αυξήσεων οδηγεί σε ανασφάλεια τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με σοβαρό αντίκτυπο την βιωσιμότητά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, ενώ οι προβλέψεις για την εξέλιξη του κόστους παραγωγής λόγω και του ενεργειακού κόστους αποτελούν ένα δυσεπίλητο ένιγμα. Μιλάμε πλέον για επιζητιστική κρίση. Έρχεται. Αν βάλουμε και όλα τα προβλήματα που λέγανε στους ομιλητές μας νωρίτερα, ότι η κλιματική κρίση, ο κακός μας ο καιρός με τα συγχωρήσεως και αυτό το κόστος μαζί με την ενέργεια, είτε είναι πετρέλαιο είτε είναι ηλεκτρικό ρεύμα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον ο παραγωγός δεν έχει φτάσει στα ωριά του να μην μπορεί να καλλιεργήσει. Η πρόβλεψη δική μου, άμα θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι οι τιμές των λιπασμάτων θα αποκλιμακωθούν πάρα πάρα πολύ αργά. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα η οποία πραγματικά δημιουργεί ένα προβληματισμό και μια ανησυχία. Και οι παραγωγοί μας βρίσκονται σε μια κριτική σκέψη αν πρέπει να συνεχίσουν να παράγουν ή πρέπει να σταματήσουν. Στο εκρηκτικό μείγμα που έχει δημιουργηθεί έλεο ανατιμήσεων και ενεργειακού κόστους και στην ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προτού η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο, στάθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο πραγματικά
Σίγουρα χρειάζονται άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα για να μπορέσουν να ανακουφιστούν, γιατί η κυβέρνηση εξαγγέλει κατά περιόδους κάποια μέτρα. Αυτά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αντισταθμίσουν τις απώλειες που υπάρχουν. Και στη συνέχεια, βέβαια, χρειάζονται ραγδαίες παρεμβάσεις, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι συντελεστές που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής είναι τόσο σύνθετοι και τόσο ευμετάβλητοι, που αν δεν υπάρξει μια εθνική στρατηγική για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να συζητούμε όλοι για ανάπτυξη, αλλά στο τέλος θα ξεμείνουμε από παραγωγούς. Απόρρια όλων αυτών, οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Πολλά και μεγάλα τα προβλήματά μας. Ήρθε και η πανδημία τώρα και έχει δημιουργήσει ακόμα περισσότερα. Το κόστος παραγωγής είναι τέτοιο που δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, δυστυχώς. Οι αυξήσεις στα εφόδια μας, στα λιπάσματα και στα άλλα και στα γεωργικά φάρμακα είναι τεράστιες. Πράγμα το οποίο σε σχέση με τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει και στα είδη και στην ενέργεια, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και εμείς με αιτήματα επιβίωσης ξεκινάμε κινητοποιήσεις. Στο μείζον ζήτημα των αποζημιώσεων και τις εκτιμήσεις για το πότε αυτές θα καταβληθούν, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Μεσσηνίας. Αν κινηθεί αυτή η διαδικασία και γίνουν και οι αυτοψίες, κάποιες αυτοψίες, για να επιβεβαιώσουν αυτή την κατηγορία και αυτή την διαδικασία αποζημίωσης, μπορεί μέσα και σε ένα μήνα να έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε εκπονήσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. Τι αγροτική οικονομία θέλουμε για τα επόμενα 20 χρόνια. Αν αναπτύξουμε αυτό το σχέδιο, τότε θα έρθουν να κουμπώσουν πάνω σε αυτό αναπτυξιακά προγράμματα ή ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία θα ενισχύσουν την αγροτική οικονομία που θέλουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα, τρεις βασικές πρωτοβουλίες του Ελγοδήμητρα στοχεύουν στην αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας. Δεν υπάρχει ηλικιακή ανανέωση και όσο δεν μπορούμε να κάνουμε το επάγγελμα του γεωργού πιο ελκυστικό στους νέους ανθρώπους, και για να το κάνουμε αυτό θέλει πάρα πολλά βήματα και πολλή δουλειά, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πέρα από αυτό έχουμε και κάποια άλλα σημαντικά προβλήματα. Ένα μικρό ποσοστό του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού έχει υποστεί κατάλληλη εκπαίδευση. Κάνουμε διάφορες επιδεικτικές δράσεις. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να δείξουμε τις επιδεικτικές δράσεις στον κόσμο. Τώρα, μέσα σε όλα τα άλλα, οι παραγωγοί μας έχουν να αντιμετωπίσουν και τις καιρικές συνθήκες. Είδαμε ότι από τον Παγετό οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες ήταν μεγάλες. Μάλιστα, η Αργολίδα έχει σοβαρό πρόβλημα και χθες επισκέφτηκε την περιοχή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Λιβανός. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Κατερίνα Κουρτέλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Όντως, όπως τα λες είναι, χθες λοιπόν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σπύλιος Ολιβανός, επισκέφθηκε την Αργολίδα το μεσημέρι. Ξεκίνησε από το πανόραμα όπου έκανε όπου πήγε στα χωράφια και είδε κατά πόσο η ζημιά είναι μεγάλη. Στη συνέχεια πήγε στο χωριό Ήρα που είναι στον κάμπο, ακριβώς στο κέντρο του κάμπου θα έλεγα, του αργολικού κάμπου, και εκεί έκανε αυτοψία στα χωράφια, παρουσία διάφορων παραγωγών, και μάλιστα άνοιξε και ένα πορτοκάλι προκειμένου και το δοκίμασε προκειμένου να δει και να διαπιστώσει με τα δικά του μάτια και την γεύση που είχε το μέγεθος της ζημιάς. Διαπίστωσε και είπε κιόλας ότι όντως η καταστροφή είναι μεγάλη. Μίλησε με ιδιαίτερο τρόπο ότι το πορτοκάλι της Αργολίδας είναι εξαιρετικό, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει συμβεί όντως ζημιά. Στη συνέχεια ο Υπουργός πήγε στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Εκεί ήταν οι συνεταιριστές, ήταν εκπρόσωποι των αγροτών, ήταν οι δήμαρχοι των τεσσάρων δήμων, ήταν οι αντιπεριφερειάρχες. Φυσικά ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Κοινοχωρίτης ήταν εκείνος ο οποίος εγκάλεσε τη σύσκεψη. Ήταν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Μαλτέζος, ήταν οι βουλευτές του νομού και συνεταιριστές, παραγωγοί κλπ. Εκεί λοιπόν έγινε μια ευρεία συζήτηση, οι δήμαρχοι τοποθετήθηκαν όπως και οι εκπρόσωποι των παραγωγών κλπ. Μίλησαν για το μέγεθος της ζημιάς. Εν τέλει, εκεί που κατέληξαν και είπε και ο Υπουργός, είναι ότι θα αποζημιωθούν δίκαια και άμεσα οι αγρότες, γιατί πραγματικά αυτή η καταστροφή ήταν μεγάλη. Ήδη έχουν γίνει αναγγελίες από τους δήμους, πηγαίνουν οι παραγωγοί και καταθέτουν τις αιτήσεις τους.
έχουν να υποστεί ζημιά που είναι το μεγαλύτερο μέρος και δεν μιλάμε μόνο για εσπεριδοειδή, μιλάμε και για κυπευτικά. Και στη συνέχεια θα βγουν οι εκτιμητές προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές και να αποζημιωθούν άμεσα. Μάλιστα μίλησε και για αποζημιώσεις που δόθηκαν τον προηγούμενο χρόνο και τόνισε ότι από το 2017 πλήρωσαν προσφάτως αποζημιώσεις που είχαν μείνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Λιβανός. Εκείνο που πρέπει να γίνει σίγουρα είναι να γίνει άμεσα η εξατομίκευση των ζημιών, γιατί είναι σημαντικό αυτό, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να μην έχουμε έτσι ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με καθυστερήσεις. Μεγάλες έτσι. Γι' αυτό του έγινε και η ερώτηση, Δέσποινα, και από την πλευρά μου, πότε προβλέπετε να γίνει αυτό, και είπε ότι ήδη έχουν γίνει αναγγελίες, κατεβαίνουν οι εκτιμητές και θα αποζημιωθούν άμεσα. Αυτό ήταν το ερώτημα, γιατί αυτό καίει και τους αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν για τον επόμενο χρόνο. Όπως είναι πάρα πολύ λογικό, με τέτοιες ζημιές και με την αύξηση του κόστου παραγωγής, φυσικά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλλιεργήσουν. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό, να τους ενισχύσουν τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να έχουμε και πρωτογενή παραγωγή, Δέσποινα. Ας ελπίσουμε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες. Βεβαίως. Και οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Αργολίδας σήμερα στις 8 το βράδυ έχουν στην Αγία Τριάδα, στον κεντρικό δρόμο, έχουν μια συνέλευση προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθούν οι κινητοποιήσεις τους, Δέσποινα, όπως και πανελλαδικά γίνεται βέβαια. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα, Κατερίνα, και σε ένα άλλο θέμα, γιατί έγινε ένα δυστύχημα εκεί στο Ναύπλιο, έχασε τη ζωή του 28χρονος. Θα πούμε ότι έχουμε αρκετά τροχαία το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω βέβαια που οφείλονται. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και ένα τροχαίο ατύχημα. Σήμερα όμως ήταν και θανατηφόρο, δεδομένου ότι έγινε μια σύγκρουση ενός φορτηγού και ενός γιοταχή στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ναυπλίου και στο σημείο που είναι οι δικαστικές φυλακές λίγο πιο πάνω. Στις 6 το πρωί λοιπόν αυτά τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τοπικά, θα λέγαμε, με αποτέλεσμα ο οδηγός του γιοταχή, ο 28χρονος οδηγός, γιατί είναι και η ηλικία πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ νέος άνθρωπος, σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο συνοδηγός του 19χρονο παιδί και ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Αργολίδας. Ένα ακόμα τροχαίο, και είναι κρίμα να χάνονται νέοι άνθρωποι στην άσφαλτο. Το έχουμε πει πολλές φορές, μεγαλύτερη προσοχή. Τώρα τα αίτια βέβαια διερευνώνται από το τμήμα τροχέας, γιατί χρειάστηκε και η παρέμβαση των πυροσβεστών για να τους απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Η τροχέα βέβαια του Ναυπλίου κάνει έρευνα για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος, Δέσποινα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Καλαμάτα και στην Ναβαρίνο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γίνονται οι εργασίες της ανάπλασης. Ωστόσο, υπάρχουν καταγγελίες και έτσι μια κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες, βέβαια, από την πλευρά τους τονίζουν ότι όλο αυτό δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο και μη κίνηση στα καταστήματά τους και ζητούν έτσι να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες. Αγανάκτηση, ταλαιπωρία και απόγνωση. Η κατάσταση αφόρητη. Αν μη τι άλλο, στενάζουμε εμείς εδώ. Καταλαβαίνω. Στενάζουμε. Τράγια Λευκό, δεν μπορώ να πω τι άλλο. Το έργο της ανάπλασης οδού Ναυαρίνου, από την Φαρών έως την Ακρίτα, μοιάζει να είναι κολλημένο. Με τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους περαστικούς να καταγγέλουν αυτή την κατάσταση. Αρτήσανε και φύγανε, μας καταλείψανε. Ναι, πραγματικά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Αναρωτιόμαστε όλοι οι επιχειρηματίες, οι κάτοικοι της παραλίας. Έχουν απογοητευτεί πραγματικά. Καμία κινητοποίηση, δεν έρχονται ούτε να ελέγξουν το χώρο, όχι απλά να κάνουν εργασίες, γιατί ο χώρος όπως βλέπετε είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι, έχει λίγο παγώσει το έργο, καλό είναι δηλαδή το επόμενο διάστημα που αρχίζει και βελτιώνει το καιρός να αλλάξουν λίγο οι ρυθμοί για να προλάβουμε τη σεζόν. Οι δεσμεύσεις ξεπερνιούνται και ο κόσμος δείχνει προβληματισμένος για το ποια θα είναι η συνέχεια. Αυτό δεν το περίμενα. Το φοβόμουν, αλλά πραγματικά θα γίνει. Δηλαδή η καθυστέρηση δεν ξέρω και εγώ που θα φτάσει. Είχαμε κάποιες προφορικές, να το πω έτσι, προφορικές δεσμεύσεις ότι το Πάσχα θα είναι έτοιμο. Ξεκίνησε αρχές Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα έπεσε αυτό το πετό. Έκτοτε, στοπ. Πριν καμιά δεκαπενταριά, 20 μέρες έσκαψαν εκεί ένα αυλάκι, ούτε τα μπάσα δεν μαζευτήκανε. Οι διεπιπτώσεις στους επαγγελματίες είναι πολύ μεγάλες. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε Πάσχα και να είμαστε έτσι ακόμα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχουν να φανούν ένα μήνα. Ξεκίνησε αργά, οι εργασίες ξεκίνησαν αρχές Δεκέμβρη, έπρεπε να ξεκίνησε από αρχές Οκτώβρη, 2 μήνες καθυστέρηση. Μέσα στα Χριστούγεννα χάσαμε 20 μέρες. Ήρθαν εδώ πέρα, σκαλίσαν λίγο εδώ πέρα.
ξαφανίστηκαν άλλες 20 μέρες. Δηλαδή, τραγελαφικό. Είμαστε στο πρώτο τμήμα της ανάπλασης στην οδό Ναβαρίνου. Όπως βλέπετε και εσείς, το έργο ξεκίνησε, αλλά έφτασε μέχρι την διασταύρωση με την οδό Μεζόνος. Από εκεί μετά, μπάζα. Η ουσία είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πρώτο μέρος υπάρχουν πάρα πολλά και έντονα παράπονα από τους ίδιους τους επαγγελματίες και τους κατοίκους για το γεγονός ότι οι εργασίες εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν μείνει χωρίς εξέλιξη. Αυτό το γεγονός φυσικά σηματοδοτεί και πάρα πολλούς κινδύνους. Θεωρώ ότι, πώς το πω, επειδή είμαστε υπέρ αυτού του έργου να διαμορφωθεί, θα αλλάξει πολύ, θα γίνει όμορφο εδώ πέρα. Το μέρος μας καλό όμως είναι να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι ρυθμοί. Πρέπει να πιέσουμε και εμείς οι επαγγελματίες και ο Δήμος και λοιπά λίγο τον εργολάν. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει προβληματισμός, έτσι, δηλαδή τώρα σε... Το Μάρτι μήνα ξεκινάνε και τα τσάρτερ, θα αρχίσουν να έρχονται επισκέπτες στην πόλη. Θα βλέπουν αυτή την εικόνα. Είναι δύσκολο, είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει, όλοι ευελπιστούμε. Στην κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, μόνο στο πρώτο τμήμα, από την Φαρών έως τη Μεζόνος, η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Βεβαίως δεν κινδυνεύουνε. Μας έχει χωρίς καταστρέψει. Δεν μπορούμε να κυνηθούμε. Έχουν συμβεί μικρά ατυχήματα προς Θεού, να μην συμβεί τίποτα, έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι με προβλήματα που πάνε στο φαρμακείο. Τώρα είναι επικίνδυνο. Α, βλέπετε τα τσιμπετόβεργες. Εξέχουν. Εδώ, ας πούμε, δεν έχουν μαζευτεί ούτε τα μπάζα. Χάλια είναι, παιδάκι μου. Δεν μπορούμε να περάσουμε, να σκοτωθούμε. Εδώ σήμερα είναι καλοσύνη, δεν δουλεύουν. Πότε θα τελειώσουν. Τα έργα μείνανε για το καλοκαίρι που θα έρθει ο τουρισμός. Είμαστε πάντα ανάποδοι. Κάνει κρύο. Πού να δουλέψουν τα παιδιά. Όταν ξεκινάς ένα έργο το τελειώνεις. Το τελειώνεις ένα έργο, δεν κάνεις αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα δρομάκια που είναι στα κακά τους χάλια. Τέτοιο δρόμο έχουμε στα δρομάκια. Έρχονται συνέχεια γιαγιάδες, βλέπετε εδώ άτομα με αναπηρικά θέματα. Βγαίνουμε έξω, κάνουμε το σταυρό μας κάθε μέρα, μην προσπάθουν τίποτα. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και προσπαθούμε να δούμε, να βρούμε μια λύση, να κινητοποιήσουμε το εργοτάξιο, το Δήμο, δεν ξέρω τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το έργο. Και αν αργήσει, τουλάχιστον, να γίνει με σωστά βήματα. Με τον κίνδυνο να κυροφυλακτεί, την κατάσταση να παραμένει ίδια και να μην υπάρχει κινητικότητα, επαγγελματίες και κάτοικοι αναμένεται να προβούν το επόμενο διάστημα σε νομικές κινήσεις. Έχω έρθει σε επικοινωνία με όλους τους μαγαζάτορες της περιοχής. Είναι 15 επιχειρήσεις, συν τα δύο περίπτερα, 17 πέστε. Από Σάββατο προς Δευτέρα πάμε για νομική οδό. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Κάποιος φταίει για αυτές τις κόλλησες ενεργείες. Δεν φταίμε εμείς. Εγώ τρώω σκόνη. Το μαγαζί μέσα το καθαρίζω και την επόμενη στιγμή είναι πάλι σκονισμένο. Διαφυγόντα κέρδη δεν το συζητώ. Τέτοιο καιρό, τουλάχιστον 10 τραπεζάκια. Πούντα. Ποιος θα έρθει να περπατήσει εδώ σε αυτήν την κατάσταση. Αστείο μέχρι γελιότητας. Δυστυχώς. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Πολλά τα προβλήματα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, διαστάσεις πανδημίας λαμβάνει κατάσταση στην οικονομία, η οποία διέρχεται μία από τις χειρότερες περιόδους των πολλών τελευταίων ετών μετά τους περιορισμούς κατά του κορονοϊού, τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη, ενέργεια και καύσιμα και την ανέχεια των πολιτών αφού μισθοί και συντάξεις είναι στάσιμοι με τον κόσμο εκτός ορίων. Τα πράγματα μέρα με την μέρα χειροτερεύουν και αυτό που ζητούν όλοι είναι τα αυτονόητα. Νέο ρεκόρ καταγράφει ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2021 με 5,1% από 5% το Δεκέμβριο σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε στη δημοσιότητα. Στην Ελλάδα δε, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί για τον Ιανουάριο στο 5,5% από 4,4% το Δεκέμβριο του 2021 με την αγωνία των πολιτών να χτυπά κόκκινο αφού έρχονται αντιμέτωποι με ανατιμήσεις παντού. Τώρα είναι και με την κακοκαιρία που υπάρχουν και μια ανατίμηση και στα προεκυπευτικά λόγω της καταστροφής που γίνεται, αλλά γενικώς και στα καύσιμα λόγω της παγκόσμιας κρίσης αυτή της, με τη Ρωσία και την Ουκρανία, όλα αυτά επηρεάζουν. Η Ελλάδα μας φτωχένιο σε πάει. Ακρίβεια έχουμε. Δεν πάει τίποτε καλά. Οι εργαζόμενοι δεν τα βγάζουν πέρα. Πας εκεί στην καφετήρια 3 ευρώ την ώρα. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά. Πετρέλαιο απάνω. Έβαλα πετρέλαιο, αντί θα πέσει από 80 τόσα λεπτά πέρυσι, 122 φέτος. Πώς ρε παιδιά, η σύνταξη μου δεν ανέβηκε. Πώς θα τα βγάλω πέρα.
βλέπεις και όλη η διεθνής αυτή η κατάσταση μας έχει φέρει αυτά τα πράγματα. Λένε ότι είναι γενικό κακό. Γενικό κακό μπορεί να είναι, αλλά τι μισθούς παίρνει έξω στα άλλα κράτη και τι μισθούς παίρνει στην Ελλάδα. Τέτοιοι που είμαστε, τα καλά μας κάνουν. Τι να πω. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτούς που έχουμε και μας διοικούν. Και για να μην πω για τον καλό μας πρωθυπουργό τίποτα άλλο. Όλα μας έχουν έτσι κάνει, κουβάρι. Κουβάρι, δεν ξέρεις πού να γυρίσεις το κεφάλι σου. Ναι, ναι, σε όλα, σε όλα. Κοροϊδεύουνε με τα τεχνάσματά τους, ανεβάζουνε τεχνιέντο στις τιμές. Είναι τιμές αυτές για τα καύσιμα. Όταν ήταν το καύσιμο το πετρέλαιο 22 δολάρια το βαρέλι, πάλι 1,5 ευρώ ήταν η βενζίνα. Και λέει ο Ισυλακάς και λέει, δεν κατεβάζω λέει από τα καύσιμα το φόρο, γιατί λέει να τιμωρούσε τους πλούσιους. Ρε είμαστε καλά ρε παιδιά, ο πλούσιος έχει λεφτά, δεν έχει ανάγκη. Το φτωχαδάκι που έχεις από το κινητάκι σου εσύ, να πας στη δουλειά σου, εσύ έχεις ανάγκη. Μια τελείως άστοχη παρατήρηση αυτή, όλη αυτή. Δεν υπάρχει σήμερα που φτωχός που να μην έχει αυτοκίνητο. Οι δηλώσεις αυτές απαράδεκτες, η κατάσταση γενικότερα από το κακό στο χειρότερο και οι πολίτες ζητούν τα αυτονόητα. Να γίνει μια παρέμβαση τουλάχιστον από το κράτος έστω ή με μια μείωση του ΦΠΑ ή κάτι ξέρω εγώ, για να ελαφρύνει λίγο το βαλάντιο του φτωχού. Πρώτα απ' όλα να κατεβάσουν τη φορολογία. Έχουν βάλει 100 φόρους σε κάθε πολίτη. Γιατί να πληρώνει ο πολίτης ενίκιο για το σπίτι του, τον έμφυα, είπαν για λίγο, τον έχουν 10 χρόνια και. Πρέπει να κοιτάξει το κόσμο, το φτωχό κόσμο, το εργατικό κόσμο. Οι πλούσιοι παιδιά δεν έχουν ανάγκη. Ακούω γιατί σου λέω, διαβάζω κάθε μέρα και λέει καταθέσεις, βάλανε λεφτά. Ποια λεφτά ρε παιδιά βάλατε. Εγώ γιατί δεν έβαλα, δυο συντάξεις παρ' μου. Και δεν έβαλα ένα ευρώ στο ενάκρι. Γιατί πήρα. Αυτά τα επιστραπτεία παιδιά, τα πήραν οι λεφτάδες. Θέλει βέβαια, δεν θέλει έλεγχο. Όλα πρέπει να τα ελέγχουν. Αλλά... τα ξέρουν οι αρμόδιοι. Έχουμε 301 προδότες πάνω στη κυβέρνηση. 301, βάζω και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι όλοι τους απαράδεκτοι και θα έπρεπε να σκεφτούμε πολύ καθαρά για τις επόμενες εκλογές. Πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε, να τους τιμωρήσουμε. Να συνεχίσουμε τώρα με μια είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Εντοπίστηκε από το λιμενικό της Πάτρας 24 κιλά κοκαίνης. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Ογγελντής να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Κώστα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Δέσποινα, και μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία του λιμενικού της Πάτρας. Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, εντοπίστηκαν συνολικά μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στην Πάτρα, συνολικά 24 κιλά. Κρύβονταν μέσα σε ένα στρώμα, σε ένα τράκτορα, Δέσποινα. Οι έρευνες ήταν πολύμινες, όπως είπαν στη συνέντευξη τύπου που έκαναν στα μέσα τα τοπικά της ενημέρωσης οι άνδρες του λιμενικού. Χρειάστηκε να παρακολουθήσουν με μεθοδικές έρευνες και να καταφέρουν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο τράκτορα που ερχόταν από την Αγκώνα της Ιταλίας με το πλοίο της γραμμής στην Πάτρα. Έχουμε και τρεις συλλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα, Δέσποινα. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των μεταφορών που του ανήκει ο τράκτορας, καθώς συνελήφθη και ένας άνδρας αλβανικής καταγωγικότητας ως ο παραλήπτης των ναρκωτικών. Μιλάμε για μια συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού, Δέσποινα, και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Όπως σας είπα, οι έρευνες είχαν αρχίσει από το Δεκέμβριο του 2000 και ερχόμαστε σήμερα με αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Να σας πω ότι θα αποκόμιζαν από όλα αυτά, από τα 21 κιλά, περισσότερα από 1.700.000 ευρώ, Δέσποινα. Μάλιστα, μεγάλη επιτυχία του λιμενικού σώματος. Και τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό που έγινε στο ειδικό σχολείο του Πύργου. Τραυματίστηκε μια μαθήτρια και δεν υπήρχε ασθενοφόρο να μεταφερθεί. Τι ακριβώς έγινε? Η μαθήτρια έπαθε επιληπτικό επεισόδιο, Δέσποινα. Μιλάμε για το ειδικό γυμνάσιο του Πύργου που είναι στα περίχωρα της πόλης. Όλα ξεκίνησαν στις 2 του μήνα όταν έπαθε το επεισόδιο η συγκεκριμένη μαθήτρια. Η διευθύντρια εκεί του σχολείου κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως, Δέσποινα, στην περιοχή
σε ολόκληρη την Ηλία δεν υπήρχε ούτε ένα ασθενοφόρο. Και αυτό γιατί τα δύο ασθενοφόρα που υπάρχουν σε ολόκληρο τον νομό για να καλύψουν όλες τις ανάγκες Δέσποινα ολόκληρου νομού και έκτακτα περιστατικά και μεταφορές από το νοσοκομείο του Πύργου στα νοσοκομεία της Πάτρας, όπου είναι συχνό φαινόμενο, αυτό δεν υπήρχε εκείνη την ώρα. Να σας πω ότι κάνει την όλη κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη και ο κορονοϊός, αφού έχουμε συχνά διακομιδές ασθενών από τα σπίτια τους στα νοσοκομεία ή έχουμε και διακομιδές Δέσποινα από το νοσοκομείο του Πύργου, όπως σας είπα, στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, και εκείνη την ώρα το ασθενοφόρο έλειπε. Φανταστείτε τι θα γινόταν, ήταν κάτι πιο σοβαρό. Ευτυχώς το παιδί Δέσποινα το μετέφερε η ίδια του η μητέρα στο νοσοκομείο, ενώ το ασθενοφόρο ανταποκρίθηκε δύο ώρες μετά, Δέσποινα. Φανταστείτε να έχει συμβεί ένα σοβαρό τροχαίο όπως αυτά που σημειώνονται άλλωστε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια μάλλον στην Πατρών Πύργου. Μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση, για μια τραγική θα έλεγα κατάσταση, γιατί υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα για να καλύψουν όλο τον νομό και για έκτακτα περιστατικά και για περιστατικά COVID και για διανομές από νοσοκομεία της περιοχής μας σε άλλα εκτός νομού. Είναι σημαντικό αυτό που λες Κώστα, γιατί δεν υπάρχουν ελλείψεις σε ασθενοφόρα αλλά και στα νοσοκομεία μας, μόνο στο Πύργο αλλά σε όλη τη χώρα και σε αρκετές περιοχές υπάρχει μόνο ένα ασθενοφόρο για να εξυπηρετήσει μια μεγάλη περιοχή. Είναι ένα θέμα που το λέμε συνεχώς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τώρα να έρθουμε στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Σταθερά και μεγάλα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, είναι τα βήματα που κάνει η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας στην κατεύθυνση της προστασίας και της ανάδειξης του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο αύριο για τους δημότες, τους επισκέπτες της και κυρίως τα παιδιά μας. Χαρακτηριστική ήταν η ανάδειξη της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας στην πρώτη θέση των πράσινων πόλεων της Ελλάδος άνω των 50.000 κατοίκων, καθώς το 54,4% των αστικών της περιοχών καλύπτονται από δέντρα. Σταθερά και μεγάλα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, είναι τα βήματα που κάνει η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας στην κατεύθυνση της προστασίας και της ανάδειξης του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστική η ανάδειξη της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας στην πρώτη θέση των πράσινων πόλεων της Ελλάδας άνω των 50.000 κατοίκων, καθώς το 54,4% των αστικών της περιοχών καλύπτονται από δέντρα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι είδαμε ότι η Καλαμάτα έχει κάνει τεράστια βήματα, βήματα τα οποία προφανώς δεν γίνανε από χτες μέσα σε μία-δύο μέρες. 15 χρόνια τώρα τουλάχιστον, εγώ γνωρίζω προσωπικά και ως αντιδήμαρχος που ήμουν και στο πράσινο περιβάλλοντος δίπλα στον Παναγιώτη Ανίκα, ότι ο στόχος ήταν και τότε τουλάχιστον 1.000 δέντρα ψηλά και μεγάλη θάμνη να φυτεύονται κάθε χρόνο στην πόλη μας. Και συγχρόνως, εκτός από τα 1.000 δέντρα ετησίως, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα 500 περίπου στρέμματα μέσα στο κεντρικό ιστό της πόλης, το οποίο είναι αστικό πράσινο, το οποίο το προσέχουμε, το περιποιούμαστε, κάνουμε ό,τι πρέπει λοιπόν για να το συντηρούμε όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Για την τιμητική αυτή ανάδειξη, η οποία έρχεται σε συνέχεια της βράβευσης του 2018 από την WWF, αλλά και για τους στόχους του σε αυτήν την κατεύθυνση και παράλληλα στην διεκδίκηση ένταξης της 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης μέχρι το 2030, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, φυτέψαμε 1.200 δέντρα πέρυσι, δέντρα και μεγάλους θάμνους. Και συνεχίζουμε. Είχαμε και τα χρόνια τότε που είχαμε πάρει πάρα πολλά δέντρα, 5.000 δέντρα από το δασαρχείο που τα φυτέψαμε στην πόλη. Η προσπάθεια λοιπόν για να κάνουμε την πόλη μας πιο φιλική, πιο βιοκλιματική, να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, κάτι άλλωστε που υποστηρίζουμε και μέσα από τη διεκδίκησή μας, την τεράστια διεκδίκησή μας για τις 100 έξιμες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις, συνεχίζεται. Και όχι μόνο εδώ, καθώς ήδη έχουμε βρει ένα νέο στόχο. Έχουμε βρει ένα νέο στόχο, μια διαγωνιστική και δημιουργική διαδικασία που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα που ενημερωθήκαμε, μιας και πλέον γνωρίζουμε αρκετούς ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεκδικούμε χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορά τις πράσινες πόλεις. Τέλος, ανέλησε και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ανάπλαση περιμετρικά της εκκλησίας της Πεπαντής. Τα 110 στρέμματα, αυτή η τεράστια ανάπλαση που είπατε, που το ανέφερε και χτες ο Υπουργός που ήταν μαζί μας στις δηλώσεις του, αυτή η ανάπλαση λοιπόν δεν θα γίνει έτσι με μια επιλογή από τη Δημοτική Αρχή. Θα γίνουν διαβουλεύσεις. Θα ακούσουμε τους ειδικούς, θα χρησιμοποιήσουμε ψυχρά υλικά, θα είναι βιοκλιματικές, θα είναι έξυπνες τις παρεμβάσεις, θα γίνει ό,τι πρέπει για να φτάσουμε στο επίπεδο εκεί που θέλουμε να οδηγήσουμε την Καλαμάτα μας πλέον τις επόμενες δεκαετίες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
Μπείτε τώρα στο www.combo.gr και βρείτε όλα τα επώνυμα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Με ένα κλικ στην πόρτα σας. Τα παιδιά το δέσαν Combo για παιχνίδια από το Combo. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Ο τόπος που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες, η ιστορία, η παράδοση, η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, την πόλη, τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν? Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή? Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για το χαμόγελο του παιδιού και βέβαια για τις δράσεις του μέσα στο 2021, δηλαδή τη χρονιά που πέρασε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Κύριε Γιαννόπουλε, εδώ και 26 χρόνια δίνετε έτσι καθημερινά μάχη προκειμένου να προστατεύσετε τα παιδιά, τις οικογένειες. Το 2021 πώς ήταν, πώς πέρασε? Κοιτάξτε, εκτός από τον απολογισμό που γίνεται για τις δράσεις μας, που δεν είναι ένας λόγος και ένας σκοπός που το κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε εξάμηνο, φαίνεται οι δυσκολίες και τα προβλήματα και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά και στις οικογένειες. Στηρίξαμε το 2021 48.403 παιδιά με τις οικογένειές τους και δεχτήκαμε 204.791 κλήσεις, δηλαδή μία κλήση σε 1-2 λεπτά. Αυτό δείχνει την ανάγκη που υπάρχει, την εμπιστοσύνη που υπάρχει για το χαμόγελο του παιδιού. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι επιδράσεις είχε όλη αυτή η κατάσταση, η οικονομική, η πανδημία κλπ, που ανταποκρίνονται δυστυχώς στα νούμερα τα οποία φαίνονται από τον απολογισμό μας. Και το σημαντικότερο είναι τα παιδιά, γιατί είχαμε μια τεράστια αύξηση επικοινωνίας των παιδιών που ζητούσαν ψυχολογική στήριξη, 45,57%, πρώτη φορά καταγράφουμε τέτοιο ποσοστό, που επικοινωνούν τα παιδιά είτε με το τηλέφωνο, είτε με μια εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει για εκείνα με τον προσφυλή του τρόπο, με το πληκτρολόγιο, το chat 1056,
το 30% των παιδιών το χρησιμοποιούν αυτό. Και το χειρότερο από όλα είναι. Κύριε Γιαννόπουλε, που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή αυτή η χρονιά λόγω της πανδημίας δημιουργήθηκαν περισσότερα προβλήματα και δημιουργήθηκε μεγαλύτερη ανάγκη των παιδιών να επικοινωνήσουν με το χαμόγελο του παιδιού. Είναι δύο οι λόγοι. Ένα η μεγαλύτερη ανάγκη και το άλλο η εμπιστοσύνη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια το χαμόγελο του παιδιού με τους ψυχολόγους του είναι μέσα στα σχολεία, μιλάει με τα παιδιά, μιλάει με τους εκπαιδευτικούς, όχι κουνώντας το δάχτυλο, αλλά με διάδραση, με επικοινωνία με τα παιδιά. Και το ότι, εντάξει, ότι δημιουργήθηκε από ένα μικρό παιδί, από ένα 10χρονο παιδί, αυτό τα φέρνει πιο κοντά στο χαμόγελο. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεχτήκαμε, αντιμετωπίσαμε παραπάνω μια υπόθεση αυτοκτονικού ιδεασμού την ημέρα το 2021. Mm-hmm. Και το ίδιο και σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό, πάλι μία κλίση ένα ημέρα. Το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό ότι όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν ενταθεί και όχι απλά σχολικός εκφοβισμός, απλά μια πλάκα μεταξύ φίλων. Πολύ έντονα πράγματα. Βία έχει απλωθεί πάρα πολύ και βλέπουμε την... στηρίξαμε 22.567 παιδιά σε θέματα βίας και προσπαθήσαμε να στηρίξουμε με διαδραστικές παρεμβάσεις και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά κυριότερα τα παιδιά. Είχαμε αύξηση 467% στις παρεμβάσεις μας με θεματική τα δικαιώματα των παιδιών που το θέλουν τα σχολεία και προσπαθούμε μέσα από την πρόληψη να κάνουμε τα παιδιά και τους γονείς πιο ενημερωμένους για θέματα που τα αφορούν. Και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, το ΣΟΣ 1056, έλαβε 190.000 κλήσεις και παρήχαμε υποστήριξη σε 842 σοβαρές περιπτώσεις, 856 παιδιών και 187 ανηλίκων σε κίνδυνο. Ενώ διαχειριστήκαμε 884 επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.559 παιδιά. Είναι κάποια αριθμοί που δίνουν την ένταση που υπάρχει. Όχι μόνο το τι έκανε το χαμόγελο, αλλά τι πρόβλημα υπήρχε για να το αντιμετωπίσουμε. Και το ίδιο συμβαίνει και στις εξαφανίσεις, με 911 παιδιά και 81 ενήλικες. Το ίδιο γίνεται με το θέμα της φτώχειας, με την υγεία, 7.997 παιδιά. Διακομίστηκαν 1.797 βρέφη με τα ασθενοφόρα μας, κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, με τις κλήσεις από το ΕΚΑΒΟ μας, γιατί λειτουργούμε θεσμικά. Πολλά παιδιά από την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Ελλάδα, Κρήτη. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν τρέχουμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υγείας παιδιών και καθώς και παιδιά που πρέπει να έρθουν στην Αθήνα να νοσηλευτούν, να τους διαθέσουμε κάποια στιγμή κάποιο διαμέρισμα. Μια ολιστική προσέγγιση, επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα λόγω του χρόνου, μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όχι με φιλανθρωπία, ούτε με έκτο και συμπόνια, αλλά με υποχρέωση απέναντι στα παιδιά που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Και φυσικά παράλληλα με αιμοδοσίες, με εμβολιασμούς που μας ζήτησε το Υπουργείο Υγείας, ενώ καλύψαμε 16.928 παιδιά σε θέματα φτώχειας με τα κέντρα στήριξης σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούμε να τους δώσουμε ένα φιλί ζωής, να μην χρειαστεί να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι λόγω φτώχειας. Είναι απαράδεκτο παιδιά να φεύγουν από το σπίτι γιατί υπάρχει φτώχεια στην οικογένεια και ενώ υπάρχει νιάξιμο και δεν υπάρχει παραμέληση ή κακοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα προστατεύσουμε σαν κόριο οφθαλμού. Και γι' αυτόν τον λόγο το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι αυτονόητο. Δίνουμε μάχες και να επιβιώσει με την ζητιανιά, την καλώς εννοούμενη ζητιανιά καθημερινά. Μας κόπηκαν και τα παζάρια, κόπηκαν και τα άλλα θέματα. Όπως όλοι μας λοιπόν, έτσι και μια μεγάλη οικογένεια του χαμόγελου που όμως είναι αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να καλύψει όλα αυτά και με τη βοήθεια τη δική σας να περάσουμε κάποια μηνύματα για να γίνει κατανοητό στον κόσμο ότι ναι, καλέστε στο 1056 24 ώρες, κάποια λύση μπορούμε να βρούμε για εσάς και το παιδί σας ή το ίδιο το παιδί. Πάντως, κύριε Γιαννόπουλε, πίσω από τους αριθμούς που μας αναφέρατε, καταλαβαίνουμε και το πόσο δύσκολα περνάει η κοινωνία μας πλέον. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πίσω από τους αριθμούς κρύβονται τα παιδιά που έχουν σοβαρό πρόβλημα, οι οικογένειες, οι γυναίκες. Είναι πολλά τα ζητήματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πανδημία τα επιδείνωσε αυτά τα προβλήματα. Είναι οι παράπλευρες απώλειες ενός πολέμου. Ενός πολέμου που στο στρατό, αν υπάρχει πόλεμος κανονικός,
Βλέπεις ότι χάνονται ζωές έτσι γιατί υπάρχει πόλεμος. Εδώ είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι συνεχόμενος και χωρίς δυνατότητα να έχουμε κάποιο ορίζοντα. Γι' αυτό και τα παιδιά έχουν φρικάρει, όπως λένε. Γιατί δεν έχουν κάποιον ορίζοντα που να περιμένουν ότι τότε θα τελειώσει κάτι. Και θα μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Και θα μπορούμε να προχωρήσουμε την επαγγελματική μας ζωή, να σπουδάσουμε. Να γίνουμε τι. Τι να γίνουμε τώρα βάσει αυτό το δεδομένο. Τι να σπουδάσουμε. Τι να προχωρήσουμε. Θα έχουμε δουλειά. Όλα αυτά δημιουργούν εντάσεις. Εκτός τα άλλα, τα σοβαρά προβλήματα βέβαια με την ενδοοικογενειακή βία, με τις εντάσεις που υπάρχει στην οικογένεια λόγω ναρκωτικών, λόγω αύξηση ναρκωτικών, αλκοολισμού, αλλά και ψυχικών προβλημάτων. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το ένα φέρνει το άλλο. Και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο το οποίο έχει δημιουργήσει ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία και πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς σαν κοινωνία. Η οικογένεια. Η οικογένεια του γείτονα, τα παιδιά της διπλανής πόρτας και όχι μόνο, που θα πρέπει να βρούμε μια λύση γι' αυτά. Κύριε Γιαννόπουλε, κυρίως τι ηλικίες παιδιών καλούν μόνα τους? Από 12 χρονών μέχρι 18, αλλά και μεγαλύτερα παιδιά, αλλά και κάποιοι ενήλικες που στην παιδική τους ζωή είχαν ζήσει μια φρίκη. Δεχτήκαμε, απλώς σας το αναφέρω ένα από αυτά τα παραδείγματα. Σε 8 χρονών κάποιος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον θείο, προσπάθησε να το ξεπεράσει ακολουθώντας την θεολογία. 30 χρονών λοιπόν τηλεφώνησε στη γραμμή ΣΟΣ για τα παιδιά και είπε εγώ θέλω να αυτοκτονήσω γιατί δεν μπόρεσα να ξεπεράσω τη φρίκη που έζησα τότε με τη σεξουαλική κακοποίηση. Και φυσικά και να είναι καλά η ψυχολόγος που δεν είπε ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε ενήλικες, το αντιμετώπισε, μιλήσανε και τον απέτρεψε ώστε να κάνει το απενωνημένο. Αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται με στην ψυχή ενός ανθρώπου όλα αυτά που τα έχει πάθει στην παιδική του ζωή, συνεχίζουν και τους βαραίνουν και τους δημιουργούν προβλήματα και πεθαίνουν ψυχικά. Οπότε η ανάγκη που έχουν τα παιδιά να απαντήσουμε και μάλιστα με μέσο όρο 7 δευτερόλεπτα που είναι πολύ σημαντικό για την κλίση όταν υπάρχει κάποια αυτοκτονική τάση, όταν υπάρχει μια αυτοκτονία που έχουν ήδη κάποια παιδιά πάρει φάρμακα για να αυτοκτονήσουν, εκείνη τη στιγμή πρέπει να αστραπεία η ομάδα του χαμόγελου να κινητοποιήσει την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την εισαγγελία, τους γονείς που δεν είναι εκεί στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού κλπ. Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση καταγγέλλεται, κύριε Γιαννόπουλε, ή μένει μυστική? Αυτό μένει μυστικό, όπως είναι η εκστρατεία που τώρα τόσα χρόνια κάνουμε. Παραμένει μυστικό και δεν βγαίνει έξω από τη δωμάτια ενός σπιτιού. Έξω από τη γειτονιά για να μην εκτεθούμε, λέει, να μην εκτεθεί. Και δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες αναφορές, καταγγελίες που έχουμε για σωματική κακοποίηση και για άλλες μορφές παραμέληση κλπ., σεξουαλική κακοποίηση, παρόλη την εκστρατεία που κάνουμε, παρόλη την προσπάθεια που γίνεται, μένει μυστικό. Καλά κρυμμένο και μόνο όταν γίνεται κάτι ακραίο και βλέπουμε στη δημοσιότητα πλέον. Η δημοσιότητα σε σχέση με τις αναφορές δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση. Βλέπουμε καθημερινά ότι ο θείος, ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο ένας, ο άλλος. Το οικείο περιβάλλον συνήθως. Περιβάλλον που έχει το παιδί, έχει εμπιστοσύνη. Το έχουμε πει να έχει εμπιστοσύνη. Παρόλο που θα πρέπει, αυτό που λένε οι ψυχολόγοι μας, να μάθουμε το παιδί ότι το καλό και το κακό άγγιγμα από οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί και να ξέρουν πώς να προστατεύουν το σώμα τους και την δυνατότητά τους και την αξιοπρέπειά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετά δεν μιλάνε τα παιδιά και αυτό το κρατάνε στην ψυχή τους και μετά αισθάνονται ότι εκείνα φταίνε. Αυτό μας λένε οι ψυχολόγοι, δεν το λέω εγώ γιατί δεν θέλω να το παίξω ψυχολόγος. Απλά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να θωρακίσουμε τα παιδιά και εμείς έχουμε και webinars που κάνουμε για τα θέματα αυτά και επικοινωνία και μπορούν να καλούν να ζητάνε βοήθεια οι γονείς για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα και δεν είναι ίσον και καλά μια καταγγελία, μπορεί και μια βοήθεια γιατί το παιδί το βλέπουν κάπως διαφορετικό, έχει αλλάξει τον χαρακτήρα του. Ξέρω ότι συμβαίνουν πολλά στην εφηβική ηλικία. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε ένα μέτρο σημαντικό και να τους κατευθύνουμε το που θα μπορούσαν να πάρουν τη βοήθεια σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραμέλησης παιδιών. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλές περιπτώσεις και μιλάμε για παραμέληση όχι για φτώχεια.
άλλο μια οικογένεια να έχει πρόβλημα επιβίωσης και λόγω φτώχειας να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και άλλο μια οικογένεια να παραμελεί συστηματικά τα παιδιά της. Γιατί μπορεί να έχει φτώχεια, αλλά νοιάζεται για το παιδί. Μπορεί να έχει φτώχεια, αλλά το φροντίζει. Έχει καθαρό το σπίτι. Όσο μπορεί να το κρατήσει καθαρό, για να ζουν τα παιδιά σε μια κατάσταση ανεκτή. Ενώ η παραμέληση, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι φρίκι, είναι ζώα μέσα, είναι ποντίκια, είναι βρωμιά, είναι νοοτροπία, είναι καταστροφική νοοτροπία σε βάρος των παιδιών και της οικογένειας. Είναι η οικογενειακή βία. Ναι. Η οικογενειακή βία έχει ανθίσει έτσι μέσα στην πανδημία από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Αυτό που έλεγα είναι ότι και λέω είναι ότι δυστυχώς έχουν κάποιοι ασχοληθεί περισσότερο με τον αλκοολισμό, με τα ναρκωτικά και με τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Εκεί δεν ασχολήθηκαν, απλό κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να το αντέξουν και κάποιοι δυστυχώς έθεσαν και θέμα στη ζωή τους αφήνοντας πίσω ανήλικα παιδιά. Και θα ήθελα να τους δω αυτούς τους ανθρώπους, να τους προλάβουμε και να τους πούμε ότι δεν αξίζει να χάνουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα παιδιά και τα παιδιά τους να μεγαλώνουν έστω και με δυσκολία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα αντέξουν και έθεσαν τέρμα στη ζωή. Εκεί λοιπόν πρέπει να τους βοηθήσουμε οποιοδήποτε δεν είναι. Δηλαδή εδώ είμαστε για την οικογένεια. Δεν είναι μόνο το παιδί που πρέπει να στηριχτεί, είναι και ο μπαμπάς ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση φρίκης. Έτσι λοιπόν, σαν οικογένεια συνολικά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν είναι λύση τώρα να παίρνεις τα παιδιά που έχουν, γιατί κάποιοι φορείς παίρνουν παιδιά που η οικογένεια έχει πρόβλημα επιβίωσης. Είναι απαράδεκτο να παίρνεις παιδιά που δεν υπάρχει πρόβλημα κινδύνου. Υπάρχει πρόβλημα φτώχειας. Είναι απαράδεκτο να τα παίρνεις από το σπίτι και να γίνεται αυτή η διαδικασία. Είτε είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα, είτε ιδιωτικό ίδρυμα, είτε είναι κρατικό ίδρυμα ή οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς συμβαίνει και από γνωστούς φορείς. Κύριε Γιαννόπουλε, τώρα είναι πολύπλευρο το έργο σας, πολλές οι δράσεις που κάνετε. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2022? Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Και να δούμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να... Οι προσπάθειες που θα κάνουμε, είτε ένα νέο σπίτι, να μπορεί να είναι βιώσιμο. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε, να ανοίγουμε, να ανοίγουμε, να ανοίγουμε και μετά να μην μπορούμε να το... Αυτό είναι να καταλάβουν όλοι, γιατί νομίζουν το χαμόγελο κάνει κλικ και βρίσκει τη λύση. Δεν είναι εύκολο. Και το να παριστάνεις ότι κάνεις δουλειά σε μια περιοχή, με κάνοντας μια απλή δράση, την κάνεις έτσι κι αλλιώς το χαμόγελο σε κάποιες περιοχές που δεν έχουμε φυσική παρουσία, κάνουμε δράσεις. Και έχουμε σώσει και σώζουμε καθημερινά παιδιά. Γιατί από τους όμορους νομούς καλύπτονται από το χαμόγελο του παιδιού σε αυτή την περιοχή. Και όταν έχουμε δυνατότητα, προσπαθούμε να έχουμε τη φυσική παρουσία σε όσους περισσότερους χώρους μπορούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι δύσκολο να το κρατήσεις ζωντανό για την ποιότητα που έλεγα πριν λίγο. Για να κρατήσεις ποιοτικές υπηρεσίες προς τα παιδιά και να μην κάνεις αυτό που λέμε φιλανθρωπία του ίκτου και της συμπόνιας. Πρέπει να έχεις δυνατότητα να το κάνεις και να το έχεις κάθε μέρα και να στηρίζεις τις οικογένειες κάθε μέρα. Γιατί στηρίξαμε 18.000 παιδιά με τις οικογένειές τους από τα κέντρα στήριξης σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να κρατάμε καλά αυτές τις οικογένειες, να μην χρειαστεί το παιδί τους να ξεφυγεί, να μην έχει τη δυνατότητα στις καθημερινές. Κύριε Γιαννόπουλε, το 2021 η πολιτεία ήταν παρούσα στις δράσεις σας, σας στήριξε? Κοιτάξτε, η πολιτεία, αυτό που λέμε κυβέρνηση, κομματικό κλπ, το ότι κάναμε κάποιες σύμφωνα συνεργασίες κλπ, ήταν σημαντικό γιατί έτσι μπορεί να κινήσει. Η πολιτεία όμως, που είναι οι θεσμοί, εισαγγελίες, αστυνομίες κλπ, το χαμόγελο του παιδιού είναι ο πρώτος φορέας που τους δίνει δυνατότητες. Η στήριξη μου όμως δεν ήρθε με τέτοιο επίπεδο. Μας έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών μια δυνατότητα να πάρουμε ένα πολυατρείο ρημουλκούμενο. Σημαντικό και καλό, αλλά να προσπαθούμε να δούμε να μας απαλλάξει και από φόρους, τέλη κυκλοφορίας, τα εκατοντάδες οχήματα που τρέχουν και οργώνουν όλη την Ελλάδα, ασθενοφόρα, ψυγεία, έκτακτης ανάγκης, αυτοκίνητα κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να μας δει λίγο πιο προσεκτικά και να δει αυτούς τους φορείς που πραγματικά κάνουν δουλειά. Και όχι αυτό που λέγαμε ΜΚΟ και όλες αυτές τις καταστάσεις που γνωρίζουμε. Και μια νομοθεσία που γίνεται ελπίζω να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο.
Από εκεί και ύστερα η βοήθεια από πολίτες, από χορηγούς είναι αρκετές, βοηθούν και με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει κάποιος? Λόγω πανδημίας περιορίστηκε. Οι εταιρείες συνεχίζουν με το είδος που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν είχαμε την στήριξη από εταιρείες σε είδος θα έπρεπε να εκταμιεύουμε χρήματα τα οποία προορίζονται για να σώζονται παιδιά καθημερινά. Αλλά ό,τι κάνουμε γίνονται πάντοτε με χορηγίες. Είτε αυτοκίνητο, είτε οικοδομικά υλικά, είτε τρόφιμα, ρούχα είναι, είτε οι εταιρείες, είτε τα παιδιά από τα σχολεία που μας φέρνουν. Και αυτό το είχαμε χάσει κάποια στιγμή. Τα παζάρια σταμάτησαν κλπ. Υπάρχουν λοιπόν η δυνατότητα με τα 19.810 που είναι 2,5 ευρώ να μας κάνουν μερικά τηλέφωνα και να μας στηρίξουν, που δεν είναι αμεληταίο αυτό, γιατί με αυτή την, από τους πολλούς το λίγο υπάρχει μια κάλυψη. Υπάρχει η δυνατότητα να μεταχειρισμένα ρούχα ή ρούχα καινούρια ή παιχνίδια καινούρια, όχι μεταχειρισμένα παιχνίδια συνήθως, γιατί μπορεί να είναι σπασμένα και να έχουν προβλήματα. Και υπάρχει η δυνατότητα εθελοντισμού, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει καμία δυνατότητα να βοηθήσει με υλικό ή άλλο μέσο. Έχουμε εθελοντές λοιπόν που παίρνουν από μια διαδικασία, εκπαίδευση, που στηρίζουν και είναι στιλοβάτες αυτής της προσπάθειάς μας καθημερινά. 4.000 ενεργοί εθελοντές από τους 12.000 περίπου που είναι εγγεγραμμένοι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Τι θα λέγατε έτσι, αφού ξεκινάει και νέα χρονιά, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα, ποιο θα ήταν το μήνυμά σας? Το μήνυμα είναι να ενώσουμε δυνάμεις. Ένα μικρό παιδί πριν από 26 χρόνια τελείωνε την τελευταία του επιθυμία να γίνει το χαμόγελο του παιδιού, λέγοντας αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε λοιπόν τα μαγαζάκια μας, του καθενός, θα πρέπει να αφήσουμε τον εγωισμό μας και να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις, υγιείς δυνάμεις, το τονίζω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παρισφύουν μέσα σε αυτά, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά την κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει, ειδικότερα τα παιδιά που είναι ευάλωτα και τους παππούδες και τις γιαγιάδες βέβαια, εκείνοι που μπορούν, τη διπλανής πόρτας. Γιατί μην τους ξεχνάμε και αυτούς, είναι παιδιά και εκείνοι που χρειάζονται υποστήριξη. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην Τρίπολη, γιατί έρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση και ξεκινάει μάλιστα η τοποθέτηση των πινακίδων και οι διαγραμμίσεις για αυτό το σκοπό. Την τελική ευθεία στην Τρίπολη για την εφαρμογή του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης. Ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των ενημερωτικών πινακίδων, ενώ σύντομα θα γίνουν και οι απαραίτητες διαγραμμίσεις των δρόμων. Είμαστε στη διαδικασία προμήθειας των καρτών, των ξυστών καρτών. Θα ακολουθήσει και ηλεκτρονικό σύστημα, το έχουμε υποβάλει στον Τρίτσι, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, για πάρκιν, να βρίσκεις πάρκιν με το κινητό σου. Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η ελεγχόμενη στάθμευση. Τους δρόμους που έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και πάνω από ένα χρόνο, την εβδομάδα θα βάλουν τις πινακίδες και θα κάνουν τις διαγραμμίσεις κάτω στο οδόστρωμα, από τις κάρτες, την προμήθεια κλπ. Ξεκινήσει η ελεγχόμενη στάθμευση, έχεις δικαίωμα από τον νόμο να νοικιάσεις οικόπεδα, να τα κάνεις δημοτικά πάρκινγκ. Και εκεί θα είναι ελεγχόμενη στάθμευση, δηλαδή θα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο για τα οικόπεδα. Και πιστεύω ότι με την ελεγχόμενη στάθμευση και με τα οικόπεδα θα λυθεί το πραγματικά πολύ οξυμένο πρόβλημα του πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης μας. Παρότι η σχετική απόφαση έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, η εφαρμογή του μέτρου έχει καθυστερήσει κατά έναν περίπου χρόνο. Γιατί δεν ξεκίνησε να απαντήσω και σε αυτό? Γιατί δεν είχαμε δημοτική αστυνομία. Δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση χωρίς δημοτική αστυνομία. Το καταλαβαίνουμε έτσι. Πρέπει κάποιος να ελέγχει την ελεγχόμενη στάθμευση για να είναι ελεγχόμενη. Τώρα πήραμε δημοτική αστυνομία με τις διαδικασίες που έχουμε πει, να μην επαναλαμβάνω. Για μια πόλη πιο φιλική προς το περιβάλλον δεν αρκούν μόνο τα έργα. Απαιτείται και η αλλαγή φιλοσοφίας των ιδίων των πολιτών στην καθημερινότητά τους. Η λογική μην κάνετε πεζοδρόμους για να έχουμε που να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αυτή τη στιγμή. Τα κέντρα όλων των πόλεων, όλοι έχετε ταξιδέψει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είναι πεζοδρομημένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε όλοι να μην χρησιμοποιούμε για το παραμικρό τα αυτοκίνητα. Θα μάθουμε δηλαδή και να περπατάμε. Έχουμε κάνει το ΣΒΑΚ, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προβλέπει λύσεις, προχωράμε σε ποδηλατοδρόμους. Σας είπα και την προηγούμενη, νομίζω το έχω πει, δεν θυμάμαι τώρα, το έχω πει, που βάλαμε πρόταση για ηλεκτρικά ποδήλατα με λογισμικό που θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες στο κέντρο να κυκλοφορούν. Η πόλη προσφέρεται και για περπάτημα και για όσον αφορά τη γεωγραφία της και για ποδήλατο.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο βίντεο θα δούμε καρέ-καρέ τη δράση ανηλίκων που μπήκαν μέρα μεσημέρι σε ένα σπίτι, ανενόχλητοι, προκειμένου να κλέψουν ένα ποδήλατο. Οι ανηλικοί κλέφτες έδρασαν και πάλι στον πύργο. Μέρα μεσημέρι και με μεθόδους που παραπέμπουν σε οργανωμένη σπήρα, κατάφεραν να κλέψουν ένα ποδήλατο από την είσοδο σπιτιού σε κεντρικό δρόμο. Το βίντεο που έκανε την εμφάνισή του στα social media αποτελεί κόμπο στο στομάχι. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα. Αν και πρόκειται για μικρά παιδιά, αυτό δεν τα εμποδίζει να προχωρήσουν στην κλοπή. Αφού πρώτα εντόπισαν τη λία τους, οι δύο από τους τρεις ανήλικους κλέφτες εισέβαλαν στην είσοδο του σπιτιού. Ο τρίτος έμεινε απ' έξω προκειμένου να φυλάει τσίλιες. Τελικά, με αστραπιές κινήσεις και ιδιαίτερη ψυχραιμία, κατάφεραν να αφαιρέσουν το ποδήλατο από σημείο στο οποίο το αφήνει ο ιδιοκτήτης του. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι περίοικοι, ένας εκ των οποίων κατέγραψε και το περιστατικό, δεν άφησαν τους τρεις ανήλικους να ολοκληρώσουν το έργο τους, αφού αμέσα παρενέβησαν και πήραν πίσω το ποδήλατο. Ωστόσο, το κακό έχει συμβεί, κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα συγκεκριμένα παιδιά. Σπουργή της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με το θέμα που φαίνεται να επικρατεί και τις επόμενες ημέρες και έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολλά. Είναι μαζί μας ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Βασίλης Βρουλίτης. Καλησπέρα σας, κύριε Βρουλίτη. Καλησπέρα, κύριε Λεβίνη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεκινήσαν οι κινητοποιήσεις. Είχαμε και σήμερα εδώ στην Καλαμάτα μία κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της ΔΕΔΙΑ και βέβαια οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα ζεσταίνεται τα τρακτέρ, όπως έτσι χαρακτηριστικά λέμε. Για πείτε μας ποια είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σε αυτή την περίοδο. Κύριε Λεβούλου, καταρχήν να ενημερώσουμε ότι δεν βγαίνουμε γιατί έτσι, πώς λένε, δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Βγαίνουμε στο δρόμο γιατί τα προβλήματα μας βγάζουν στο δρόμο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ανεπάλληλες δυσκολίες στο να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε
και με τις καταστροφές από φυσικούς και από φυσικά φαινόμενα, αλλά και από νόσους, τα οποία ουσιαστικά δεν παίρναμε τις αποζημιώσεις για να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τα ζητήματα με την τιμή των προϊόντων, που ήταν πολύ χαμηλή και ήταν και πολλές φορές κάτω από το κόστος παραγωγής. Και όλα αυτά τα χρόνια βγαίναμε στο δρόμο και παίρναμε μία ανάσα για να συνεχίσουμε να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Μιλάμε για ένα κόστος παραγωγής το οποίο έχει ξεπεράσει το 150% σε αύξηση, και με τα λοιπάσματα, με τα εφόδια, αλλά και με το πετρέλαιο, με το ρεύμα, όπως και στα νοικοκυριά, αλλά έτσι και στο αγροτικό πετρέλαιο, έχουν πάει στα ύψη. Έχουμε ζητήματα από αποζημιώσεις οι οποίες δεν έχουν δοθεί ή όσες έχουν δοθεί είναι ψίχουλα μπροστά στις πραγματικές ζημιές οι οποίες έχουμε υποστεί. Να φέρω σαν παράδειγμα στη Λακωνία, όπου έχω την έδρα μου, οι πυρόπληκτοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και μιλάμε για πάνω από 100.000 στρέμματα καμένα, με πάνω από 1.000.000 δέντρα καμένα, και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, ούτε οι μελισσοκόμοι, ούτε οι κτηνοτρόφοι, ούτε οι αγρότες που έχουν χάσει τη γη τους. Και τώρα ήρθαν και ζημιές από τον Παγετό. Προσθέθηκαν και αυτά. Πέρσι είχαμε και πέρσι ζημιές με τον Παγετό στην περιοχή της Λακωνίας, που δεν έχουν πληρωθεί, και φέτος πάλι έχουμε ζημιές από τον Παγετό, που δεν μπορούμε να είμαστε εφησυχασμένοι επειδή ήρθε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ουσιαστικά δεν είπε τίποτα, και μάλιστα σήμερα έβγαλε νέα μέτρα στήριξης, έτσι το λένε, για τους αγρότες, τα 170 εκατομμύρια, τα οποία αυτά τα λεφτά είναι από τα ξήματα προηγούμενων ετών, από το 19 και μετά που ανέλαβε η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, στα οποία δεν φτάνουν ούτε στο ελάχιστο για να μπορέσουν να πούμε ότι κάτι γίνεται. Αλλά γιατί το κάνει? Το έκανε τώρα, την ημέρα που βγήκαν οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, ενώ εδώ και 2 μήνες προσπαθούμε να ζητήσουμε συνάντηση στο Υπουργείο και δεν μας δέχονται, με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και οι ομοσπονδίες οι οποίες συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, και δεν μας δέχονται. Και σήμερα που βγήκανε τα τραχτέρια ανακοίνωσε κάποια μέτρα, γιατί? Για να δημιουργήσει ένα κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν και αυτοί από αυτές τις πολιτικές των τελευταίων χρόνων, τα οποία είναι ψίχουλα όμως. Δηλαδή, για να δώσουμε να καταλάβουν ο κόσμος, γιατί ακούει 170 εκατομμύρια μέτρα για τους αγρότες και νομίζει ότι θα πλουτίσουμε. Δηλαδή, τι θα πάρει ο κάθε αγρότης, έτσι να δούμε. Και να σας πω ακριβώς, ναι. Ακριβώς τι θα πάρει, για να καταλάβουμε κιόλας. Ωραία. Έχει ανακοινώσει 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα είναι για 80% επιδότηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, που μας έχει φτάσει το αγροτικό ρεύμα πάνω από 100% αυτή τη στιγμή αύξηση. Ανακοινώνει 50, για τους μήνες Αύγουστο-Δεκέμβρη του 2021, τα οποία, λέει, θα τα δούμε στα τιμολόγια τώρα, θα συμψηφιστούν, 80%. Και 50 εκατομμύρια και 50% για το Γενάρη και το Φλεβάρι. Που ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι ότι θα πληρώσουμε φθηνότερο το ρεύμα, απλά θα πληρώσουμε αυτά που πληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια με τις αυξήσεις που υπήρχαν ήδη, απλά το 100% που μας έχει πάει θα πάει στο 20% η αύξηση. Που τι σημαίνει ουσιαστικά? Ήταν όμως ένα αίτημα αυτό των αγροτών, δεν ήταν εμείς, ένα αίτημα? Θα πούμε ακριβώς ποιο είναι το αίτημα και το οποίο το έχουμε βάλει. Ήδη ακόμα πριν μπουν οι ρήτρες αναπροσαρμογής, εμείς ζητούσαμε μείωση 50% του ρεύματος. Πριν ακόμα μπουν οι ρήτρες αναπροσαρμογής. Άρα φανταστείτε ότι υπήρχε πρόβλημα ακόμα και πριν την αύξηση. Τώρα μας κρατάει στα ίδια επίπεδα με μία παραπάνω αύξηση συν 20%. Εγώ δεν λέω ότι αυτό το μέτρο δεν θα φέρει μία μικρή ανάσα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το άλλο είναι ότι στους κτηνοτρόφους από το 13% στις ζωοτροφές θα τις πάει στο 6% και επιπλέον θα τους δίνει και 7% επιδότηση στο τζίρο
για το Γενάρη ως το Μάρτι που είναι ένα μέτρο 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δίνει, θα δώσει μία μικρή ανάσα, αλλά τα δίνει πότε, το Γενάρη και το Μάρτι, που ουσιαστικά έχει σταματήσει η παραγωγή του γάλακτος. Ή είναι μειωμένη σε πολλές περιπτώσεις. Δεν τα δίνει αναδρομικά τους προηγούμενους μήνες από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο που ήταν η φουλ παραγωγή των κτηνοτρόφων. Στα λιπάσματα μας μειώνει από το 24% στο 13% που ήταν δέσμευση της κυβέρνησης πριν από 2 χρόνια, αλλά η αύξηση παραμένει ίδια στα λιπάσματα. Γίνεται μία μείωση 10% μόνο στο ΦΠΑ. Η αύξηση στα λιπάσματα παραμένει. Μιλάμε για 120% αύξηση στα λιπάσματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα, η θεϊκή αμμονία, η οποία είχε 7,5 ευρώ το 25 κιλο το τσουβάλι πέρσι, φέτος έχει φτάσει στα 17 ευρώ. Με τη μείωση αυτή του ΦΠΑ πόσο μειώνεται? Θα μειωθεί 10%. 10%. Ένα 70. Ναι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, βέβαια. Και εσείς ουσιαστικά, τι ζητάτε όμως? Ναι. Κοιτάξτε, τι ακριβώς όμως ζητάνε οι αγρότες προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν έτσι στις καλλιέργειές τους, να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους και θέλουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, το βασικότερο? Εμείς καταρχήν ζητάμε ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις στην αγροτική οικονομία στην Ελλάδα με ραγδαίες όμως προτάσεις και λύσεις για να μπορέσουμε ουσιαστικά να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε και να καλλιεργούμε τη γη μας. Εμείς έχουμε καταθέσει διαχρονικά αλλά και τώρα συγκεκριμένη περίπτωση αιτήματα τα οποία είναι και επεξεργασμένα και επιστημονικά μελετημένα. Ένα κύριο βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρξει κατώτατη εγγυημένη τιμή στα αγροτικά προϊόντα που θα διασφαλίζει το κόστος παραγωγής και ένα εισόδημα να μπορούμε να ζήσουμε, για να μπορούμε να παράγουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για το λαό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ με τις ανατιμήσεις. Ναι. Είναι τραγική η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η πατάτα να φεύγει κάτω από 20 λεπτά και κάτω πολλές φορές και από 10 λεπτά και να πουλιέται 80-90 και 1 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Είναι όπως και για το λάδι και για τα σπεροειδή και για άλλα προϊόντα τα οποία έχουν τεράστια αυξήσεις. Αυτά δεν τα καρπώνονται οι αγρότες. Ούτε οι αγρότες βγάζουν την τιμή. Η αγορά ρυθμίζει την τιμή για να κερδίζουν λίγοι πάνω στις πλάτες τις δικές μας και των λαϊκών και του λαού γενικότερα. Βάζουμε το ζήτημα ότι πρέπει να αλλάξει επιτέλους αυτός ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή πετάει απ' έξω χιλιάδες καταστροφές, περιόδους καταστροφών, γιατί δεν εντάσσονται στον κανονισμό. Και όσα εντάσσονται στον κανονισμό, βάζει κόφτες και πετάει απ' έξω αγρότες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι κρατικός φορέας με ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό που να ενισχύεται στο 100% της πραγματικής ζημιάς. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε υπέρογκα ποσά στον ΕΛΓΑ και να μην αποζημιωνόμαστε. Βέβαια, και ταυτόχρονα... Κύριε Βρουλίτη, είπε πρόσφατα ο κύριος Λικουρέτζος στην Τρίπολη που ήταν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι δεν φαίνεται να γίνεται να αλλάζει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Μάλιστα είπε ότι για να αλλάξει πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές των αγροτών, κάτι που δεν το θέλει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα είπε ότι οι εισφορές των Ελλήνων αγροτών είναι πολύ μικρότερες από ό,τι είναι των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Ωραία, θα σας απαντήσω σε αυτό. Μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα στο συγκεκριμένο, γιατί ο κύριος Λικουρέζος αποκαλύφθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα δεν ξέρω, νόμιζε ότι δεν τον τραβούσε η κάμερα την ώρα αυτά που έλεγε και ήταν σε κάποια παρέα δικιά του και τα έλεγαν μεταξύ τους. Κύριος Λικουρέζος, τι μας είπε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Ότι ναι, η κυβέρνηση λέει δεν θέλει να αυξήσει τα ασφάλιστρα, ναι, αλλά εμείς χάνουμε την παραγωγή μας. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει πάρει ένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό ο ΕΛΓΑ για να μπορέσει να ισορυθμίσει ουσιαστικά και τις φορές των αγροτών και τα λοιπά μπροστά στις καταστροφές που υπάρχουν. Δεύτερον,
λέει ότι πρέπει να πάνε στις ιδιωτικές εταιρείες, αλλά δεν έρχονται, λέει, ιδιωτικές εταιρείες, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά προς τον ΕΛΓΑ. Ναι. Και είπε και το άλλο, ναι, αν θέλουν οι αγρότες, λέει, μπορούν να δίνουν ένα ευρώ το λιόδεντρο ή η ελαιοπαραγωγή και να πώς μαζεύουν 430 εκατομμύρια. Επειδή όμως το ίδιο έθεσε και ο Υπουργός, εγώ θα σας απαντήσω το εξής. Δώστε μας το κόστος παραγωγής. Δώστε μας το κόστος παραγωγής που έχουν οι υπόλοιπες χώρες. Γιατί, να σας φέρω ένα παράδειγμα, το κόστος παραγωγής για τη λαδολιά στην Ισπανία είναι 25 λεπτά. Και στην Ελλάδα είναι 1,90. Ναι. Δώστε μας το κόστος παραγωγής. Το ίδιο που υπάρχει, πώς λένε, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Και ας δούμε πώς λένε και με τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο ταμείο. Πάντως, όπως και να έχει, κύριε Βρουλίτη. Οι αγρότες πληρώνουν τα πάντα. Ναι. Όπως και να έχει, πάντως. Με τον κανονισμό όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν καλύπτονται όλες οι ζημιές. Είναι αλήθεια. Και βέβαια τα ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνουν και ζημιές που δεν τις περιμένουμε και που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό και το έχουμε δει έτσι και με πρόσφατα παραδείγματα. Συνεπώς. Ναι. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση στο συγκεκριμένο. Απλά γιατί, την κλιματική αλλαγή την έχουμε κάνει πανάκια. Mm-hmm. Η κλιματική αλλαγή είναι φυσικό φαινόμενο εξέλιξης της γης. Κάποτε είχαμε την εποχή των παγετώνων και τώρα δεν την έχουμε. Είναι εξέλιξη της φύσης, εξέλιξη ακόμα και το πώς εμείς ουσιαστικά την έχουμε φέρει εκεί που την έχουμε φέρει, την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον κτλ. Δεν πρέπει να προσαρμοστούμε όμως με τα νέα δεδομένα. Ναι, για να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις στις οποίες θα δώσουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο πρόληψης. Γιατί δεν γίνεται να βρέχει 20 λεπτά και να πνιγόμαστε και το καλοκαίρι να μην υπάρχει νερό να ποτίσουμε. Δεν είναι ένα μεγάλο θέμα κι αυτό, έτσι. Είναι αντιφατικό. Είναι αντιφατικό αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις σαν πολιτική απόφαση. Όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι συγκεκριμένα τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν κάνανε τίποτα. Τίποτα δεν κάνανε. Να πάρουν πρόληψη σε συγκεκριμένα ζητήματα. Στην Αργολίδα, κύριε Ελαιοπούλου, δεν φταίει ότι είχαμε χαμηλές μονοθερμοκρασίες και πάθανε ζημιά τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Ήτανε το ότι κόπηκε το ρεύμα. Αν είναι δυνατόν, κόπηκε το ρεύμα και δεν λειτουργήσαν τα αντιπαγετικά και γεωτρήσεις για να μπορούν να σώσουν οι αγρότες την παραγωγή τους. Γιατί πράγμα μιλάμε, για ποια κλιματική αλλαγή και ακραία καιρικά φαινόμενα? Υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα σίγουρα, αλλά αυτά γίνονται κάθε χρόνο. Τώρα τα ανακαλύψανε. Τώρα τα ανακαλύψανε. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες δεν βγάζουν τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα το τι θα γίνει? Άρα δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Άρα μην το ρίχνουμε τώρα ότι φταίει για όλα η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή. Είναι πανάκια. Υπάρχει, αλλά μπορούν να πάρουν ουσιαστικά μέτρα, τα οποία δεν τα παίρνουν. Γιατί δεν τα παίρνουν? Γιατί είναι κόστος όφελος για τον αγρότη. Προτιμάνε να δίνουν 85 εκατομμύρια ευρώ για τα χαμένα έσοδα στην Αττική Οδό, παρά να πάρουν μέτρα πρόληψης να μην εγκλωβίζονται οι άνθρωποι 3 ημέρες από το χιονιά στην Αττική Οδό. Έτσι όμως αυτό δεν έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας, κύριε Βρουλίτη, αν δεν πάρθουν μέτρα, γιατί πλέον και οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν και το όφελος δεν θα έχει όφελος ούτε η πολιτεία, ούτε το κράτος. Γιατί έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις γενικότερα για το ζήτημα της πρωτογενής παραγωγής από τη στιγμή που έχουμε ένα τεράστιο όγκο 70% προϊόντων εισαγόμενων από άλλες χώρες? Εδώ μέχρι και το λάδι το εισάγουμε. Μέχρι και την ελιά, την καλαμών, την εισάγουμε. Τη μαύρη ελιά, η οποία την βαφτίζουν καλαμών. Την πατάτα την εισάγουμε. Το κρεμμύδι το εισάγουμε. Εμείς δηλαδή τι είμαστε, δεν ξέρουμε να παράγουμε? Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Ότι αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι πολιτικές στις οποίες, και άμα ο αγρότης, ο βιοπαλαιστής, αγροκτηνοτρόφος δεν καταλάβει ότι πρέπει να δώσει ριζική αλλαγή στον τρόπο πολιτικής στην αγροτική οικονομία στην Ελλάδα,
και να πάρουμε σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης, θα έχουμε ξεκλήρισμα. Ήδη υπάρχουν μειωμένες. Νομίζω φέτος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν κατά 70.000 λιγότεροι οι αγρότες που κάναμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Και έχουμε και λιγότερες φυτεύσεις σε εκυπευτικά, σε πατάτα. Έχουμε έτσι τέτοια εξέλιξη, δυστυχώς. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας. Πώς το βλέπετε εσείς, αν παραμείνουν αυτές οι αυξήσεις στα λοιπάσματα, στην ενέργεια, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Με μαθηματική ακρίβεια σας το λέω, κύριε Λεωβούλιο, ότι σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει παραγωγή. Ή θα έχει συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια η παραγωγή και ουσιαστικά θα έχουμε ξεκληριστεί πάνω από το 50-60% του αγροτικού κόσμου που παράγουμε. Δηλαδή εγώ προσωπικά είμαι ελαιοπαραγωγός. Αν συνεχιστεί με αυτή την λογική, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αντέξω. Θα κοιτάξω να κάνω άλλη δουλειά. Η τιμή φέτος σας ικανοποιεί, κύριε Βρουλίτη? Η τιμή είναι ικανοποιητική, αλλά έρχεται και προστίθεται τώρα η αύξηση κατά 120-130% στα αγροφόδια, τα οποία ίσα βάρκα, ίσα γυαλό θα ξαναβγούμε. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν είχε το κόστος παραγωγής όταν πουλιόταν το λάδι 2 ευρώ πέρσι, πρόπερσι, πουλιόταν 2 ευρώ το λάδι και το κόστος παραγωγής ήταν στο 1,90, φανταστείτε τώρα που το λάδι περίπου έχει 3,30 εδώ στη Λακωνία, δεν ξέρω στη Μεσσηνία τώρα ακριβώς πόσο είναι η τιμή, αλλά εκεί περίπου είναι η τιμή στα 3,30. Το κόστος παραγωγής έχει πάει στα 2,5 ευρώ. Άρα, ίσα βάρκα, ίσα γυαλό. Τώρα, έτσι, ολοκληρώνοντας το επόμενο διάστημα, τι προβλέπετε, τι κινητοποίησεις θα δούμε από τους αγρότες? Στην Πελοπόννησο ήδη έχουμε κλιμακώσει τις κινητοποίησεις. Ήμασταν όλη την εβδομάδα σε κινηματικές διαδικασίες και χθες με την επίσκεψη του Υπουργού σε Λακωνία και Αργολίδα. Η Αργολίδα έχει παρατάξει αυτή τη στιγμή τα τρακτέρια από χθες στην Οδό των Αρχιτήτων. Η Μεσσηνία, όπως θα γνωρίζετε κάτω, έχει παρατάξει τρακτέρια και στη Μεσσήνη και στο Χανδρινού, νομίζω και στο Πυργάκι, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει οι συνάδελφοι εκεί, και ετοιμάζονται για μπλόκα. Το ίδιο θα γίνει, προγραμματίζεται να προχωρήσουμε και στη Λακωνία σε πολύμορφες κινητοποίησεις, με αποτέλεσμα να στηθούν μπλόκα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση. Είδατε τι έγινε σήμερα με το που ξεκινήσαν τα τρακτέρια, ανακοινώσανε κάποια μέτρα. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτό ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα. Γιατί η ανάσα που θα πάρουμε είναι η ανάσα επιβίωσης, δεν είναι για να οικονομήσουμε περισσότερα λεφτά. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί έχουμε έτσι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Λεμπουλή. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Η κοινωνία είναι σοκαρισμένη και παρακολουθεί τις εξελίξεις έτσι με πολύ αποτροπιασμό, θα λέγαμε, της δολοφονίας του νεαρού Άλκη στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματικά άφησε σε όλους μας αναπάντητα ερωτήματα, ξυπνώντας συναισθήματα οργής και αγανάκτησης για τον κόσμο, έτσι όπως είναι στις μέρες μας. Ένας κόσμος που ευτυχώς φιλοξενεί στους κόλπους του και νέα παιδιά που πλημμυρίζουν αγάπη και συνέστηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πρόθεση για αγώνα και τη στήριξή τους στον άλλο. Μετά την αντίδραση των μαθητών στο Ήλιον και το σύνθημα που σχημάτισαν με τις τσάντες τους, μαθητές της Θεσσαλονίκης και τα παιδιά του 4ου Λυκείου της Καλαμάτας, με έτσι τα κορμιά τους σήμερα, φώναξαν ένα ηχηρό όχι στη βία, γράφοντας «Όχι άλλος Άλκης». 118 περιστατικά ομού χουλιγκανισμού μέσα στο 2021. Την περασμένη Κυριακή, κουκουλοφόροι με καδρόνια στα χέρια έξω από γήπεδο στην Οίκαια ενεπλάκησαν με οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Στο Πέραμα, οπαδοί επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ σε σύνδεσμο ομάδας, βάζοντας φωτιά σε αυτοκίνητα. Παραμονές ενός ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, οπαδοί συνεπλάκησαν με την αστυνομία, πετώντας πέτρες και φωτοβολίδες εναντίον τους. Λίγα 24 ώρα πριν, ο Άλκης, στην τρυφερή ηλικία των 19 ετών,
έπεσε θύμα της οπαδικής βίας. Ένα φαινόμενο που επί χρόνια τώρα εκδηλώνεται, όχι μία στο τόσο, αλλά συστηματικά, λαμβάνοντας πλέον πολύ επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο της βίας είναι η γάγκρανα, θα λέγαμε, του αθλητισμού. Και δυστυχώς ο χώρος του αθλητισμού είναι ένας χώρος στον οποίο εκδηλώνεται η βία. Αυτό καθεαυτό το άθλημα του ποδοσφαιρού, όπως και τα υπόλοιπα αθλήματα, έχουν βία, αλλά αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε το τελευταίο διάστημα είναι πολύ αυξημένα τα περιστατικά, διότι και η πανδημία αλλά και η ανεργία και γενικότερα τα προβλήματα της κοινωνίας τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι στην καθημερινότητα, κυρίως οι νέοι, μεταφέρονται και εκδηλώνονται στους αθλητικούς χώρους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε και εισαγόμενη βία. Δεν είναι η βία αυτή καθεαυτή προϊόν του αθλήματος, του ποδοσφαίρου ή των υπόλοιπων αθλημάτων. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά περιστατικά βίας σε στο περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων και των χώρων που γίνονται αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και γενικότερα στο χώρο του αθλητισμού τα φαινόμενα που εκδηλώνονται είναι και φαινόμενα εισαγόμενα. Μιλώντας για ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να ξεριζωθεί, ο πρόεδρος της Super League 1 και του Αστέρα Τρίπολης εκτιμά πως η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι πιο σκληρή. Χρειαζόμαστε και πιο αυστηρούς νόμους, αλλά και πιο σωστή και γρήγορη αντιμετώπιση, γιατί εδώ είναι και ένα σημείο κλειδί. Διότι η παραβατική συμπεριφορά πρέπει να τιμωρείται άμεσα, έτσι ώστε και αυτός ο οποίος την έκανε να λαμβάνει την τιμωρία που του αξίζει, αλλά και όλοι γύρω από αυτόν, φίλοι του ή με αυτούς με τους οποίους συμμετείχε στο οποιοδήποτε περιστατικό βίας, να βλέπουν ότι υπάρχουν συνέπειες και έτσι να αποτρέπονται από το να την μιμηθούν οι ίδιοι. Δυστυχώς, όταν έχουμε παραβατικές συμπεριφορές και ατιμωρησία, βλέπουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα μίμησης. Αν και στην έδρα της Τρίπολης ανάλογα περιστατικά δεν έχουν καταγραφεί, ωστόσο ο θάνατος του νεαρού Άλκη φέρνει στο προσκήνιο τις ευθύνες των ομάδων για τα περιστατικά όμοις βίας. Και εδώ το γήπεδο μέχρι τώρα στα 16 χρόνια που είναι στην κορυφαία κατηγορία δεν έχει, αλλά και τα τρία προηγούμενα, σύνολο περίπου 20 χρόνια ο Αστέρας Τρίπολης, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα άξιο αναφοράς περιστατικό, και αυτό νομίζω ότι δείχνει το νέο πνεύμα το οποίο έχει φέρει ο Αστέρας στην Super League. Οι ομάδες έχουν τιμωρηθεί πάρα πολλές φορές και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση όταν εκδηλώνεται αποδεδειγμένα μια παραβατική συμπεριφορά στο χώρο που υπάρχει μια ομάδα. Εκεί η ομάδα σίγουρα έχει συνέπειες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία μας από τέτοια τραγικά περιστατικά, διότι η λέξη συλληπιτήρια που πολλές φορές άκουσα για τον Άλκη είναι πολύ μικρή. Τι θα πει συλληπιτήρια? Η οικογένεια βίωσε αυτό το τραγικό περιστατικό και αυτή θα το βιώνει μια ζωή. Όλοι εμείς έχουμε ευθύνες. Δεν είναι να εκφράζουμε την συμπάθειά μας με τα συλληπιτήρια. Με την κοινωνία σε σοκ και μετά την αντίδραση των μαθητών στο Ήλιον και το σύνθημα που σχημάτισαν με τις τσάντες τους μαθητές της Θεσσαλονίκης, τα παιδιά του 4ου Λυκείου της Καλαμάτας φώναξαν με τα κορμιά τους ένα ηχηρό όχι στη βία, γράφοντας «Όχι άλλος Άλκης». Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα άλλο θέμα και έχει να κάνει με το δρόμο Τσακώνα Καλό Νερό. Αίσθηση έχει προκαλέσει μία παρέμβαση με τίτλο «Μαύρα τα μαντάτα για το δρόμο Τσακώνα Καλό Νερό» από τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισίας, τον κύριο Σπύρο Χινόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Καλησπέρα σας, κύριε Χινόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Έχει προκαλέσει αίσθηση και βέβαια και πολλά σχόλια, έτσι, η αντίδρασή σας αυτή για το δρόμο Τσακώνα Καλό Νερό. Για πείτε μας, πραγματικά, από ό,τι καταλάβαμε, αυτή την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, ότι δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα, ήταν κάτι που σας δημιούργησε εντύπωση ιδιαίτερη? Όχι, δεν ήταν ανακοίνωση. Εγώ, εκτός από αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισίας, συμμετέχω και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Και είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στο Μιστρά της Λακωνίας, όπου το Σάββατο το απόγευμα πήρε μέρος και ο κύριος Μίκας και έκανε μια ομιλία γενικώς για τα έργα που επίκυνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
και δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Τσακώνα Καλό Νερό, αλλά αναφέρθηκε σε έναν νέο δρόμο, Μεγαλόπολη Αρχαία Ολυμπία. Ναι. Μετά τον ρώτησα εγώ για το Τσακώνα Καλό Νερό γιατί δεν αναφέρθηκε και εκεί μου είπε ότι αυτός ο δρόμος για να υπάρξει πρέπει να υπάρξει πρώτα πύργος Καλό Νερό, ότι δεν υπάρχουν μελέτες, ότι όσοι σας λένε ότι υπάρχουν μελέτες σας λένε ψέματα κτλ. Είδα δηλαδή μια πολιτική βούληση να τον αφήσουμε αυτό το δρόμο στην άκρη. Άρα εκεί ενημερωθήκατε εσείς από τον Περιφερειάρχη για το τι μέλη γενέστε για το συγκεκριμένο δρόμο. Ναι, ότι δεν υπάρχει μελέτη, ότι μη συζητάμε για ένα δρόμο ο οποίος ας πούμε δεν είναι όριμος, ότι θα υπάρξει μόνο αν υπάρξει πρώτα το πύργος Καλό Νερό και μετά το συζητάμε αυτό το δρόμο. Και φυσικά ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κυνηγήσει έναν δρόμο Μεγαλόπολη Αρχαίας Ολυμπίας. Μα άμα υπάρξει ένας δρόμος Μεγαλόπολη Αρχαίας Ολυμπίας, δεν πρόκειται να υπάρξει το Τσακώνα Καλό Νερό, θα παρακαμφθεί η Τριφυλία οριστικά. Γι' αυτό και αντιδρούμε. Ναι, και είναι ένα πάγιο αίτημα βέβαια της Μεσσηνίας, όλοι το γνωρίζουμε. Έχουν έτσι υποθεί αρκετά για το συγκεκριμένο δρόμο και από ό,τι φαίνεται μόνο έτσι προχωρούν οι διαδικασίες για το Πάτρα Πύργος. Από εκεί και κάτω δεν γίνεται κουβέντα. Δεν γίνεται κουβέντα. Το θέμα είναι ότι εγώ επειδή έχω συζητήσει και με άλλους πολιτικούς παράγοντες της Μεσσηνίας, αυτοί διαφωνούν ότι και μελέτες υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν εγκριθεί για το συγκεκριμένο δρόμο και φυσικά μένουν να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες για την υλοποίησή του και να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι εμείς σαν Μεσσήνιοι έχουμε την πολιτική βούληση να διεκδικήσουμε και να κυνηγήσουμε αυτό το δρόμο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι μας. Και κυρίως πρέπει να ξεκαθαριστεί προς τους κατοίκους της Τριφυλίας. Η Τριφυλία θα συνδεθεί κάποια στιγμή με αυτοκινητόδρομο ή θα σκοτώνονται οι Τριφύλοι σε ένα κακό δρόμο, Καλό Νερό, Τσακώνα. Εδώ το συγκεκριμένη πρόθεση ότι δεν υπάρχει βούληση, τουλάχιστον από τη μεριά του Περιφερειάρχη, το συνδέουμε και με κάτι άλλο. Αυτή την περίοδο γίνονται βελτιώσεις στο δρόμο πύργος Καλό Νερό. Ναι. Δεν υπάρχει δρόμος πύργος Καλό Νερό. Υπάρχει δρόμος πύργος Κυπαρισία. Οι βελτιώσεις σταματούν στο Καλό Νερό. Στο κομμάτι Καλό Νερό Κυπαρισία δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Επίσης, στο κομμάτι Καλό Νερό Τσακώνα, ενώ μέσα στα όρια του Δήμου η Χαλίας γίνανε βελτιώσεις, στα όρια του Δήμου Τριφυλίας γίνανε ελάχιστες, μάλλον μία αν θυμάμαι καλά. Τι συμβαίνει, εμείς θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή έναν ασφαλή δρόμο να συνδεθούμε με έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας. Αυτό μας απασχολεί εμάς και σαν εμπορικό σύλλογο ακόμα περισσότερο. Και μιλάμε και για ένα δρόμο που έχουν γίνει πάρα πολλά δυστυχήματα δυστυχώς. Έχουν χάσει πάρα πολλοί συμπολίτες μας στη ζωή τους και κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι. Βεβαίως και πρέπει και εμείς σαν Τριφύλοι πρώτα απ' όλα να κυνηγήσουμε και να μάθουμε τελικά τι συμβαίνει με αυτό το δρόμο και αν υπάρχει περίπτωση να κατασκευαστεί και φυσικά να φέρουμε όλους τους Μεσσήνιους, βουλευτές, τον κύριο Περιφερειάρχη και οποιοδήποτε άλλο που ασχολείται με την πολιτική, να δούμε ποια είναι η βούλησή του. Θα διεκδικούμε αυτό το δρόμο από εδώ και πέρα ή το ξεχνάμε στο βωμό του δρόμου Μεγαλόπολη Αρχαία Ολυμπία. Γιατί εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα από τον κύριο Περιφερειάρχη. Πάντως, κύριε Χινόπουλε, είναι αλήθεια ότι έχει τεθεί αυτός ο δρόμος και από τους βουλευτές του νομού πάρα πολλές φορές και με ερωτήσεις τους στη Βουλή. Άσχετα τώρα αν οι απαντήσεις δεν είναι προς την κατεύθυνση που όλοι θέλουμε. Τώρα από εκεί και πέρα ίσως θα πρέπει να τεθεί ένα άλλο πλαίσιο διεκδίκησης. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρέπει και κάτι άλλο ακόμα να κάνουμε προφανώς
για να κάποια στιγμή να δούμε να υλοποιείται αυτός ο δρόμος. Εσείς εκεί στην Κυπαρισία και ως εμπορικός κόσμος, τι λέτε, εκτιμάτε ότι και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των εμπόρων θα πρέπει να γίνουν κινήσεις? Βεβαίως. Εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερωθούμε έγκαιρα και έγκυρα για το τι συμβαίνει, σε τι κατάσταση είναι οι μελέτες, γιατί δεν χρηματοδοτείται, και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο. Εδώ στην Κυπαρισία έχουν εξοδευτεί αρκετά χρήματα και εξοδεύονται για την κατασκευή ενός λιμανιού. Αυτό το λιμάνι θα συνδεθεί κάποια στιγμή με έναν αυτοκινητόδρομο ή όχι? Ναι. Πώς η πολιτεία ξοδεύει χρήματα για να κατασκευάσει ένα λιμάνι, να το επιδιορθώσει με όλες τις παθογένειες που έχει αυτή η κατασκευή, και είναι γνωστές που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όταν θα είναι έτοιμο, θα είναι συνδεδεμένο με έναν αυτοκινητόδρομο? Μάλιστα. Η πολιτεία πρέπει να θέσει, και αυτές τις απαντήσεις, αν δεν μας τις δίνουν, πρέπει να τις διεκδικήσουμε, να τις πάρουμε σαν πολίτες της Τριφυλίας και ειδικά σαν εμπορικός σύλλογος Κυπαρισίας. Θα προγραμματίσετε το επόμενο διάστημα κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση? Ευελπιστώ πως ναι. Δηλαδή η βούλησή μας είναι φυσικά πάντα να ενημερωνόμαστε για τα έργα που αφορούν την Κυπαρισία και γενικότερα την Τριφυλία, και όπως μπορούμε να βοηθάμε στην υλοποίησή τους. Το έχουμε αποδείξει αυτό και παλιότερα και με άλλα έργα. Μεγάλη απόδειξη είναι η ύπαρξη αυτή τη στιγμή στην αγορά της Κυπαρισίας, γίνεται ένα μεγάλο έργο που είναι το Open Mall. Ναι. Που ήταν, που πιστεύω και ότι οι ενέργειες του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισίας ήταν αποφασιστικές για να γίνει αυτό το έργο στην Κυπαρισία. Θα δώσει αυτό το έργο άλλη έτσι εμπορική κίνηση? Θεωρούμε πως ναι, ότι θα δώσει άλλη εμπορική κίνηση. Θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα του ιστορικού κέντρου της αγοράς της Κυπαρισίας σε λίγους μήνες, και σίγουρα θα βοηθήσει και το καταναλωτικό κοινό να κάνει μια ευχάριστη βόλτα στην αγορά της Κυπαρισίας, αλλά και τους συναδέλφους να έχουν περισσότερη δουλειά. Κύριε Χινόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είμαστε σε επαφή οτιδήποτε, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης και σε συνάδελφο τη Σίση Τριάντου. Σίση, καλησπέρα. Και μετά. Δεν έχουμε τη Σίση. Δεν έχουμε τη Σίση Τριάντου. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινάλ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης, εστιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί με τη νέα κρίση που εδραιώνεται στη χώρα και τις ανατιμήσεις παντού. Και βέβαια επέριψε σοβαρές ευθύνες στα δύο κόμματα για την αντιμετώπιση των μείζωνος σημασίας ζητημάτων, παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Λαύρος κατά της κυβέρνησης, αλλά και του ΣΥΡΙΖΟ επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινάλ Μιχάλης Κατρίνης, εστιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί με τη νέα κρίση που εδραιώνεται στη χώρα και τις ανατιμήσεις παντού, επιρρύπτοντας σοβαρές ευθύνες στα δύο κόμματα για την αντιμετώπιση των μείζωνο σημασία ζητημάτων. Το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, που όλοι ξέρουμε, δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την πολιτική του στάση. Απλά και ξεκάθαρα. Δεν θα μας πει ούτε ο κύριος Πέτσας, ούτε κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ, αν η στάση μας ερμηνεύεται ως στάση αποστάσεων, αν τους αρέσει ή αν δεν τους αρέσει. Η στάση μας είναι καθαρή, είναι αυτόνομη, είναι διαπραγμάτευτη. Εμείς δεν προσφερόμαστε ως βολικός κυβερνητικός εταίρος. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή την γελιοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου με σκηνές
απαράδεκτες μέσα στο ναό της Δημοκρατίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν θα μιλάμε για υπόδικους τηλεπαρουσιαστές και σκάνδαλα του παρελθόντος. Θα επιμένουμε να μιλάμε για τα προβλήματα των πολιτών. Άρα, ό,τι και αν λένε για μας, όσο και αν μας χτυπάνε, όσο και αν θεωρούν ότι με τις φωνές και τις δικές τους διαμάχες μπορούν να κρατήσουν τον κόσμο τους, που ο κόσμος τους εγκαταλείπει και τους εγκαταλείπει γιατί βλέπει ότι ούτε ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να στηρίξει τον λαϊκό κόσμο, ούτε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αρθρώσει σοβαρό λόγο αντιπρόταση για να λύσει τα προβλήματα. Ο κόσμος αυτός αρχίζει και στρέφει το βλέμμα του στο κίνημα αλλαγής. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο κύριος Κατρίνης, ο οποίος έθεσε όλα αυτά τα ζητήματα στην ομιλία του στη Βουλή κατά την συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτίμησε πως η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Θα οδηγήσει νομοτελειακά σε κοινωνική αναταραχή, αφού δεν θίγει μόνο πλέον τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και το σύνολο της μεσαίας τάξης. Οι πολίτες αδυνατούν να αγοράσουν τα προστοζήν. Το κόστος ενέργειας έχει εκτεναχθεί, οι παραγωγοί μας πλέον εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν όλες αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις. Οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το κόστος ενέργειας στα προϊόντα τα οποία πηγαίνουν είναι αλυσίδα και όλα αυτά η κυβέρνηση τα ερμηνεύει ως ένα παραδικό φαινόμενο το οποίο θεωρεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ότι θα το κατευνάσει. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε τέρμα η αδράνεια της κυβέρνησης. Τέρμα τα καθησυχαστικά λόγια. Αύξηση κατώτου μισθού τώρα να στηριχθεί η μέση ελληνική οικογένεια, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στις επιχειρήσεις για να μην σηκώσουν όλο το βάρος των αυξήσεων και του κόστους ενέργειας και να καθούν και κλείσουν. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Να πάμε τώρα στη συνάδελφο τη Σύση Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Να δούμε την εικόνα της πανδημίας, πώς εξελίσσεται. Έχουμε μικρή αύξηση κρουσμάτων σε όλη την επικράτεια, Δέσποινα, σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. 18.469 μολύνσεις, 88 θανάτους και 564 διασωληνωμένους σε όλη την χώρα. 43 περιοχές παρουσιάζουν τριψήφιο αριθμό και μεταξύ αυτών είναι και οι περιοχές της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, να σου πω, στην Αρκαδία σήμερα έχουμε 113 νέες μολύνσεις, 262 τα κρούσματα στην Κορινθία, 104 η Λακωνία, 159 στην Αργολίδα. Υψηλά τα νούμερα και πάλι στην Αχαΐα με 722 νέες μολύνσεις, 214 στην περιοχή της Ηλίας και η Μεσσηνία που και πάλι δίνει άνω των 300, σήμερα έχει 314 νέα κρούσματα. Στους διασωληνωμένους, τους 564, οι 125 μόνο έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Τώρα από εκεί και έπειτα, στην κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας έχουμε 50 ασθενείς. Παραμένει αυτός ο αριθμός μετά και τα τελευταία 7, τις 7 εισαγωγές και τα 8 εξιτήρια που είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Έχουμε 3 διασωληνωμένους ασθενείς στην ΜΕΘ COVID, εκεί όπου έχουμε και την μεταφορά ενός ανδρός 69 ετών. Έχει φύγει από την ΜΕΘ και πάει στην κλινική COVID. Αντιθέτως, εκεί έχουμε την μεταφορά ενός διασωληνωμένου ασθενή από το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, έναν άνδρα 78 ετών, ο οποίος διακομίστη κατά τις τελευταίες 24 ώρες, κατά τις οποίες είχαμε και την αξιολόγηση 20 νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, Δέσποινα, οπότε μια συνολική εικόνα, μια κατάσταση που παραμένει δυναμική και στην περιοχή της Πελοποννήσου, με ναι μεν μείωση των κρουσμάτων, αλλά παραμονή στα ψηλά των σκληρών δικτών. Σύση, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε θετικές εξελίξεις για το Τζάνε Καλαμάκι. Ναι, έχουμε σημαντικές εξελίξεις για τα έργα της περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες προέκυψαν από τις επαφές και τις συσκέψεις στις οποίες συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην Αθήνα, στα Υπουργεία Μεταφορών, Υποδομών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικότερα για τον Τζάνε Καλαμάκι, για την παράκαμψη της αρχαίας Ακρόπολης του Πεταλιδίου στο τμήμα αυτό, που είναι κομμάτι του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Κορώνη. Σύμφωνα με τη λύση που είχε προτείνει το ΚΑΣ, για την υλοποίησή του απαιτούνται 18,8 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αυτά τα χρήματα θα διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ. Θα γίνει αυτή η πίστοση από το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ.
και ήδη εκπονείται η γεωλογική μελέτη στην εν λόγω περιοχή. Έχει ήδη ανατεθεί και η οριστική μελέτη του συγκεκριμένου έργου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Νίκα, η δημοπράτηση θα γίνει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους και η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει μέσα στις προθεσμίες, εάν και εφόσον, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν υπάρξουν άλλα κολλήματα, άλλα προβλήματα από τη μεριά της εφορίας αρχαιοτήτων. Ένα σημαντικό έργο για την περιοχή που έχει φέρει βεβαίως μεγάλη ικανοποίηση. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Εσείς όμως μείνετε εδώ. Ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.